Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Σκοτεινές περιόδους που ζούμε, διαλύθηκε η πλαστή πεποίθηση περί πολιτισμού, ελευθερίας και αξιών. Για να μείνουμε έλογα όντα, άνθρωποι δηλαδή, πρέπει να αγωνιστούμε κόντρα σε ανθρωπόμορφα τέρατα και διαβόλους που πιστεύουν σε μια τυφλή ισχύ που υπερβαίνει τα όρια του φθαρτού μας κόσμου, τη φύση του οποίου ηλιθιωδώς αγνοούν. Σε πορωμένους εγκληματίες σαν αυτούς δεν υπάρχουν έννοιες προσωρινός, φθαρτός ή εξελίξιμος, ούτε καν η ουσιαστική έννοια της ζωής, καλπάζοντας με το διάβολο. Για τους αναστοχασμούς, στο μικρόφωνο είμαι ο Νίκος Σίμος. Εδώ για τις επόμενες 2 ώρες εσείς και εγώ και ο καλεσμένος της σημερινής μας αναστοχαστικής διαδρομής θα αναστοχαστούμε τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο και θα επιχειρήσουμε μαζί όπως πάντα να διαμορφώσουμε γνώμη. το τηλεφωνικό μας κέντρο και στο 54045 με χρέος 25 λεπτά του ευρώ αποστέλλετε τα μηνύματά σας, χαρά και τιμή για μένα και να τα διαβάζω και να σας ακούμε ζωντανά. Ο Μανώλης ο Σάλλας στην Πολιωδική Τράπεζα τον ήχο, τον οποίο ευχαριστώ προσωπικά για την παρουσία του και τη βοήθεια να βγει αυτή η αναστοχαστική διαδρομή. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής την έχει κάνει όπως πάντα η ταπεινότητά μου και προσκεκλημένος των σημερινών αναστοχασμών, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης και πρώην υπουργός, ο Παναγιώτης Λαβαζάνης. Γεια σας κυρίες και κύριοι, με μια μικρή καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος. Τα βρήκαμε εδώ, τα φτιάξαμε, εντάξει, είμαστε καλά. Έχω μαζί μου, όπως σας ανακοίνωσα, τον πρώην υπουργό και πια πρόεδρο του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη, άλλη μία φορά, προκειμένου να έχουμε έναν ζωντανό αναστοχαστικό διάλογο σε σχέση με τα γεγονότα που τρέχουν στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο και είναι και δύσκολα και πολλά. Η εσωτερική επικαιρότητα αυτή την περίοδο φαίνεται εξαιρετικά ταραγμένη. Διάβαζα προηγουμένως, Παναγιώτη καλώς ήρθες, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνεις να είμαι εδώ για άλλη μια φορά στη θαυμάσια εκπομπή σου. Ήθελα το εξής, διαβάζω γεγονότα με τους Ρωμά. Ναι, ναι. Τελευταία διάβασα προηγουμένως ότι βγάλαν άνθρωπο από το αυτοκίνητο, του πήραν λεφτά με τα όπλα στον Ασπρόπυργο κτλ. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εξαιτίας αυτής της ιστορίας με τον 16χρονο που πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Βεβαίως, βεβαίως. Η απόφαση που πάρθηκε είναι κατοίκον περιορισμός. Ναι. Λοιπόν, τα σχόλια τώρα είναι δικά σου για το θέμα αυτό. Είναι μέσα στην επικαιρότητα, γι' αυτό το ξεκινάω έτσι. Βεβαίως. Δείχνει μία τρύπα ασφαλείας πια στη χώρα. Σοβαρή, διότι η εξέγερση αυτή των Ρωμά δημιουργεί προβλήματα σε όλη την κοινωνία. Βεβαίως. Και ασφάλειας, έτσι. Η οργή ενδεχομένως, εντάξει, το θεωρώ δικαιολογημένη, διότι είναι μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, ό,τι και αν λένε οι συνήγοροι του αστυνομικού. Η ουσία είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση γενικού αναβρασμού.
κοινωνικά. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μετά τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων, πώς λέμε λαϊκά, έχει χάσει την μπάλα. Βεβαίως. Λοιπόν, το σχόλιο δικό σου για το θέμα. Ναι, Νίκο μου, τι να σου πω δηλαδή. Εγώ ήμουν ευρώτητος με την απόφαση. Ναι. Ευρώτητος γιατί καταρχάς έχουμε μια βάρβαρη και απάνθρωπη δολοφονία. Λέει ότι κυνηγάει η αστυνομία έναν που έκλεψε ένα βενζινάδικο. Ναι, ναι. Με έκλεψε υπό βενζινάς. Ναι. Δεν είπε, δεν ζήτησε διευκρινήσεις από το τηλέφωνο που έχουν της επικοινωνίας. Τι σου έκλεψε, αδερφέ, τι έγινε, τι, ποιον κυνηγάμε, τι πήρε. Καμία ερώτηση τέτοια. Με έκλεψε και βουρ στο μπατσά που λέμε. Βουρ στο μπατσά από πίσω και βγάζουμε όπλο. Πού θα πήγαινε αυτός. Πού θα πήγαινε αυτός που κυνηγάς. Βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα σε αυτοκίνητο. Σε μια... Και να τρέχει, λέτε, ηλικιωδός. Ναι, πού θα πάει δηλαδή. Πού θα πάει, δεν θα πάει πουθενά. Είναι πια όμηρος. Τον έχετε στο χέρι αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον πιάσετε. Βγάζει, κατά τη γνώμη μου, εντελώς αδικαιολόγητα όπλο ο αστυνομικός. Ναι. Και σημαδεύει το αυτοκίνητο, λέει χαμηλά. Ναι, αλλά αναπήδησε, λέει, η μοτοσυκλέτα. Ναι. Και... Μα είναι δυνατόν, τι λέει τώρα. Ναι, ναι. Τι είπα να πει χαμηλά. Ναι, ναι. Το αυτοκίνητο χτυπάς. Ναι, ναι. Όταν χτυπάς το αυτοκίνητο και είσαι εσύ επάνω σε μηχανή. Βέβαια. Δεν έχεις αυτή τη στιγμή έλεγχο της βολής. Όχι βέβαια. Που δεν έπρεπε καν να βγάλεις το όπλο και δεν έπρεπε καν να πυροβολήσεις το αυτοκίνητο. Ναι. Αδιανόητο αυτό. Όταν θα μπορούσες με τις μηχανές να το προλάβεις, ακριβώς. Μα τι να προλάβεις, θα τον, μα δεν πήγε, τον είχες υποέλεγχο. Έτσι. Πού θα πήγαινε. Έτσι. Ήταν εχμάλωτος, ήταν όμηρος. Και μάλιστα λέγανε ότι το αγροτικό έκανε και δύο φορές στροφές 180 μοιρών. Κατά Μπράβο. Τη μία και κατά την άλλη πλευρά. Λοιπόν, και προσέκρουσε. Και το χτυπάς λοιπόν τώρα, θέλουμε να το πιστεύουμε, δεν θέλουμε να το πιστεύουμε. Νομίζω ότι η βολή δεν ήταν καθόλου χαμηλά. Ήταν δύο οι βολές, αλλά πάνω τα. Α, δεν ήταν απλώς μία βολή, ήταν δύο βολές. Λοιπόν, και δεν ήταν στον αέρα, απεδείχθη η άλλη. Λοιπόν, και το χτυπάς, το σκοτώνει σχεδόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζει δεν ζει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Ένα είναι παιδί, κρίσιμα το παιδί. Ένα είναι παιδί κρίσιμα, ναι. 16 χρονών. Ναι. 16 χρονών. Ναι. 16 χρονών, φοβερό πράγμα. Ναι. Και βγαίνει τώρα η απόφαση, ανακριτή και εισαγγελέα, λέει. Ο μεν είπε προφυλάξη, ο άλλος ελεύθερος και βρήκανε μια μεσοβέζικη λύση κατοίκων περιορισμό. Ναι. Δηλαδή ναι. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, ναι. Στην ουσία είναι ελεύθερος ο κατοίκων περιορισμός. Ναι, ναι. Αυτή είναι η απόφαση. Ναι. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα. Απλώς ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Και επειδή βεβαίως είναι αστυνομικός ο συγκεκριμένος, δεν θέλουν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους και θέλουν να ρίξουν τον αστυνομικό στα μαλακά. Στα μαλακά. Αυτό είναι. Και ρίχνουν λάδι στη φωτιά στον Ρωμά, που καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτοί αισθάνονται όχι ότι κάποιος δικός τους δολοφονήθηκε και μάλιστα ανήλικος. Ναι. Ανήλικο παιδί, ναι. Για ένα εικοσάρικο, ναι, ναι. Δεν ρώτησε γιατί κυνηγάω, κύριε, ποιο είναι το θύραμα αυτή τη στιγμή, ναι. Που πάω να πιάσω, ναι. Τι έχει κάνει, έχει σκοτώσει 10 ανθρώπους, ναι. Έχει βάλει βόμβα και εξεράγει ένα ολόκληρο κτίριο, ναι. Πήρε ένα εικοσάρικο βενζίνη και έφυγε. Πείτε μου τι είναι, να ξέρω κι εγώ τι θα πιάσω, ναι, ναι. Δεν πάω έτσι στα τυφλά. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν η οργή διότι έχουν ένα νεκρό και υπάρχει ένας νεκρός και μάλιστα ανήλικος. Είναι ότι αυτό το θεωρούν χτύπημα, όχι γιατί έκλεψε ας πούμε το εικοσάρικο, αλλά διότι υπάρχει ένας ρατσισμός, θεωρούν, κατά τον Ρωμά. Ότι είναι χτύπημα στη φυλή τους. Ναι, ναι.
ότι αυτό έγινε σκόπιμα διότι αυτός είναι Ρωμά. Αν δεν ήταν Ρωμά, ίσως να μην είχε αυτή τη μεταχείριση, θεωρούν. Ναι. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία τώρα. Ναι. Λέω, επομένως εδώ τώρα ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Ναι, και δεν μπορείς να αποδείξεις και το αντίθετο, ότι αυτό που ισχυρίζονται δεν είναι σωστό. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ναι. Ναι, και έγινε στον ασπρόπυργο, σου λέω. Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα συμβεί. Βέβαια. Και πέφτουν πάνω οι ομοσπονδίες για να συγκρατήσουν την κοινωνία των Αθήγανων, ναι, των Ρωμά, ναι, να τη συγκρατήσουν. Δεν ξέρω όμως τι θα κάνουν οι Ρωμά και τι θα κάνουν οι νέοι και τι θα αναπτυχθεί από τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια. Και πού θα φτάσουμε και πού θα φτάσουμε. Λοιπόν, αυτά δείχνουν ότι πλέον η Ελλάδα δεν έχει φραγμό. Οι εξουσίες εδώ είναι ασίδωτες. Εκεί θέλω να δεν πάμε. Δεν διστάζουν. Βλέπει ο εισαγγελέας την κοινωνική αναταραχή. Βλέπει τα επεισόδια. Βλέπει τις συγκρούσεις. Βλέπει τα πάντα. Έστω για τα μάτια του κόσμου, ρε αδερφέ. Προφυλάχισέ τον. Για τα μάτια του κόσμου. Εγώ σου λέω που έχει ουσία το πράγμα. Για τα μάτια του κόσμου. Δείξε κατανόηση ότι γίνεται. Όχι. Λοιπόν, αυτή η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Και από τον Όνιχα ο Λέων. Ναι. Δεν είναι λεπτομέρεια. Ναι, συμφωνούμε απολύτως αυτό. Ότι δεν έχει μέλλον με τον τρόπο που λειτουργούν αυτή την ώρα οι θεσμοί είναι γεγονός. Βέβαια. Είναι γεγονός. Βέβαια. Το ζήτημα είναι το εξής σε αυτό το θέμα. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα πολλών ετών και δεν είναι... Η υπόθεση των Ρωμά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι σε πολλές χώρες. Βεβαίως. Είναι σε πολλές χώρες. Εδώ έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλές φορές και κατά καιρούς η πολιτεία έχει θοπεύσει αυτή την παραβατικότητα και παίζει πάνω της. Για λόγους πολιτικούς, εκλογικούς κτλ. Δεν ήθελα να το πω, Νίκο. Ίσως να υπάρχουν κυβερνητικοί κύκλοι που νομίζουν ότι τους βοηθάει αυτή η κατάσταση με τους Ρωμά. Ναι. Τους βοηθάει αυτή η εξέγερση, ναι, και αυτές οι συγκρούσεις, ναι, καθημερινές, ναι, να πάνε αλλού τα θέματα. Την ατζέντα αλλού. Αλλού εντελώς, να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα και ξέρουν ότι δεν είναι δημοφιλής η Ρωμά στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Και επομένως σου λέει παίζουμε χωρίς πολιτικό κόστος. Ναι, και δεν είναι δημοφιλής για τους λόγους των πολιτικών χειρισμών που έχουν γίνει πάνω, βεβαίως, στη μειονότητα αυτή. Βεβαίως. Η οποία είναι και εθνοτική μειονότητα, είναι φυλετική μειονότητα. Φυλετική. Ναι. Κυρίως φυλετική. Λοιπόν. Γιατί είναι και Έλληνες. Βεβαίως, γι' αυτό λέω. Και εδώ είχαμε τη Σαμπιχά που έκανε κάποια δήλωση στην Ξάνθη, με την οποία καταγγέλει την Τουρκία, διότι τους Ρωμά της Θράκης θέλει να τους εκτουρκίσει. Έτσι. Και να τους μετατρέψει σε Τούρκους. Ό,τι έκανε με τους Πομάκους. Να τους ονομάσει Τούρκους. Ό,τι έκανε με τους Πομάκους. Και υπάρχουν άνθρωποι εκεί που αντιστέκονται. Μη σπρώχουμε λοιπόν τα πράγματα στα άκρα. Και για εθνικούς λόγους. Ναι. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα αυτή η κατάσταση. Ίσα-ίσα μάλλον λάδι στη φωτιά ρίχνει σε σχέση και με την παρουσία του χθες στη Βουλή του Μητσοτάκη, ο οποίος αποχώρησε κιόλας. Βεβαίως. Μη αντέχοντας ποιον τον Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή άμα δεν αντέχει τον Τσίπρα, πόσο μάλλον να είχε απέναντί του κάποιον πολιτικό που δεν είχε δώσει το χέρι ή δεν είχε υπογράψει την υποθήκη της χώρας. Τι θα γινότανε. Και δεν έκανε σωρία υποκλοπών. Ναι. Οι οποίες είναι γνωστές σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτές που έκανε ο Τσίπρας και τις κρατάει από τα σφράγια στο μυστικό ο Μητσοτάκης, γιατί δεν θέλει να τραβήξει το σκηνί και να εκθέσει την ίδια την ΕΕΠ σε τέτοιο βαθμό που, μάλιστα, να την κάνει εντελώς ανυπόλυτη. Γιατί είναι ανυπόλυτη η ΕΕΠ. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει εισάγει με την πολύ... Αναμενόμενο βέβαια, είναι και η οικογένεια τέτοια, λοιπόν... Έχει εισάγει ένα πολύ άρρωστο κλίμα μέσα στην κοινωνία και με την διαχείριση της επιδημίας COVID-19 και με την επιχείρηση των υποκλοπών και τώρα με ενέργειες που φαίνονται με τον πόλεμο, βεβαίως, με τον πόλεμο
Και τώρα μιλάω μόνο για το κοινωνικό πεδίο, το εσωτερικό, με ενέργειες που φαίνονται σαν να είναι αυτόνομες. Δηλαδή εμείς είμαστε εξουσία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Γιατί κάπως έτσι τράβηξε το πιστόλι ο νεαρός αστυνομικός. Ναι. Αν ήξερε ότι υπάρχουν κανόνες στη λειτουργία και αν μέσα στα σώματα ασφαλείας υπήρχε μια διευρυμένη κάθαρση που δεν έγινε ποτέ, ποτέ, έτσι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Βεβαίως. Του δίνεις πιστόλι. Του έχεις δώσει σαφείς κανόνες χρήσης αυτού του όπλου. Πώς γίνεται δηλαδή? Γιατί έχουμε και το άλλο φαινόμενο. Η χρήση όπλου εδώ στη χώρα να είναι εξαιρετικά αυστηρή όταν γίνεται ακόμα και για αυτοάμυνα. Άρα εδώ τι συνέβη τώρα και κάποιος τράβηξε το πιστόλι εμψυχρό και έριξε και η μηχανή λέει αναπήδησε και τον βρήκε στο κεφάλι, αλλιώς σημάδευε τα λάστιχα. Και από πίσω. Έτσι, λοιπόν. Κινδύνευε από πίσω. Ένα αυτό, πολύ σοβαρό κι αυτό. Και από την άλλη μεριά, αυτό που περιγράφει το γεγονός και το εξαντλούμε εδώ αυτό το θέμα, είναι ότι η μηχανή Δίας πέρασε μπροστά από το αγροτικό. Άρα είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Απόλυτο, μπορούσαν κάλλιστα να το σταματήσουν και να μην το σταματήσουν. Πού θα πάει? Πού θα πήγαινε? Πού θα πάει? Ακριβώς. Πού θα πήγαινε? Λοιπόν, είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι η αυθαιρεσία της εξουσίας, όπως επισήμανες πολύ σωστά, ακόμα και σε αυτή τη φυλετική ομάδα, περνάει πολύ από τα παραδεκτά όρια, αλλά νομίζω ότι δεν εκπλήσει. Όχι, καθόλου δεν εκπλήσει. Ήταν αναμενόμενη και είναι αναμενόμενη. Όσο η κοινωνία... Και ίσως να μην είδαμε τίποτα ακόμα. Ακριβώς. Όσο η κοινωνία κοιμάται, όσο η κοινωνία αποδέχεται και στηρίζει εντολοδοχικούς μηχανισμούς υποταγής, που ξεκινάνε από τον Απρίλιο του 2010 με το βασικό μνημόνιο και έρχονται με όλες τις μνημονιακές συμβάσεις, τόσο φοβάμαι ότι θα αποθρασύνεται η εξουσία, η οποία εν πολλής είναι άκρος περιορισμένη, διότι εξαρτάται από τις δάνειες δυνάμεις η λειτουργία της. Έτσι, να τα λέμε. Τώρα, είχαμε ζητήματα στο εσωτερικό πεδίο της αναζωοπήρωσης των πληστηριασμών. Να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Της επικαιρότητας, μια και πιάνουμε και την επικαιρότητα. Ναι. Μου έκανε τραγική εντύπωση η είδηση που άκουσα ότι ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, Σούνακ. Ο Σούνακ, ναι. Ο Ινδός. Ναι. Ινδικής καταγωγής, λοιπόν. Επειδή έχουμε πολλές απεργίες αυτή την περίοδο στην Αγγλία, στη Βρετανία. Μα είναι σε καταρρεύση η οικονομία. Έχει καταρρεύσει, έχει καταρρεύσει το κοινωνικό πεδίο. Έτσι. Τα εισοδήματα έχουν διαλυθεί. Ο κόσμος δεν αντέχει. Έτσι. Έχει βγει στους δρόμους. Ακολουθεί η Γερμανία. Έχουμε μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Και τι κάνει ο κύριος Σούνακ? Η είδηση είναι ότι κατεβάζει 2.000 τουλάχιστον στρατιώτες, για να μην πω πολύ περισσότερους, γιατί αυτή είναι η είδηση, για 2.000, αλλά όλοι λένε ότι είναι πολύ περισσότερος ο στρατός, ο αγγλικός στρατός, σιδερόφρακτος, για να αντιμετωπίσει τους απεργούς και να σπάσει τις απεργίες και να διαλύσει τις συγκεντρώσεις και τις πορείες των απεργών και των αλληλέγγυων. Στρατοκρατία δηλαδή μέσα στην Αγγλία. Κανονική. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος αυτός άθλιος κατήγγελε τις προάλλες την Κίνα για απεργοσπαστικό κρατικό μηχανισμό που έχει στήσει. Ναι. Άκουσον. Και η είδηση της καταγγελίας αυτής και άλλων καταγγελιών σε βάρος της Κίνας έγινε σύριαλ παγκόσμιο. Ναι, ναι. Πρωτοσέλιδα, αναλύσεις επί αναλύσεων. Μιλάς τώρα για τον COVID το και καθεστώς. Για... Δεν δικαιολογώ το καθεστώς της Κίνας. Βλέπω όμως την υποκρισία, γιατί τώρα δεν μιλάει κανείς. Η είδηση αυτή ήταν στα ψηλά. Μάλιστα. Στα ψηλά ότι κατέβαζε η Βρετανία στρατό εναντίον των απεργών. Ναι. Πού πάμε? Παγκόσμια χουντά. Βέβαια. Παγκόσμια νέα στρατοκρατία. Πώς θα περάσει η μεγάλη επανεκκίνηση? Α, μπράβο. Και βλέπουμε... Ο κύριος Βάπ μας μίλαγε για ελεγχόμενο χάος. Α, το χάος αυτό θα έρθει με στρατοκρατία. Δεν μπορεί να έρθει διαφορετικά. Βεβαίως, βεβαίως. Θα βάλω την κοινωνία απέναντι, γιατί ούτως ή άλλως θα τη χρησιμοποιήσω
ως καταναλωτικό προϊόν, δηλαδή ακραία αναλώσιμο, και γι' αυτό βάζω και το στρατό και βάζω τα πάντα, διότι δεν με απασχολεί ακόμα και στη σύγκρουση αν έχω θύματα. Έτσι, δεν με απασχολεί καθόλου. Όταν η πρώτη θαυμάσια κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο περίφημος αγγλικός φιλελευθερισμός φτάνει στο σημείο πλέον να χρησιμοποιεί το στρατόνα και έχει μισθοφορικό στρατό, τους μισθοφόρους στρατιώτες εναντίον της εργατικής τάξης Αγγλίας και όχι μόνο της εργατικής τάξης, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει πλέον σε οριακό σημείο, ή μάλλον το έχουμε ξεπεράσει και έχουμε εισέλθει σε μια νέα κατάσταση. Νέα κατάσταση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Γιατί εδώ θα είναι ο κόμπος όλων των εξελίξεων. Έτσι. Το επόμενο διάστημα. Έτσι. Η Αγγλία δίνει το σήμα. Έτσι. Και το μήνυμα. Εδώ έχουμε εξεγέρσεις, έχουμε αντιδράσεις από τους φτωχοποιημένους και εξαθλειωμένους εργαζόμενους πολίτες, και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν ανελέητα με το στρατό. Ναι, ναι. Ο στρατός θα ελέγχει τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, εδώ... Προφανώς καταλαβαίνεις γιατί, έτσι. Δεν μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις της εποχής. Αδιέξοδα. Τεράστια. Τα οποία δημιούργησαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι τα δημιούργησαν. Βεβαίως. Λοιπόν. Και η Αγγλία βεβαίως είναι η πρώτη στην πολεμική επιχείρηση της Ουκρανίας. Άουκους. Όλες, ποιος πρωταγωνίστης εκεί. Βεβαίως. Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Αυστραλία. Έτσι, μπράβο. Είναι η πρώτη γροθιά της παγκοσμιοποίησης. Έτσι. Και βεβαίως της επιτιθέμενης Δύσης. Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη γροθιά. Έτσι. Η σιδηρά πυγμή της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι αυτή η οποία κάνει όλες τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Στη Ρωσία. Τις διευθύνει τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Το μακρύ βρετανικό. Ακριβώς. Χέρι, στρατιωτικό χέρι. Και ακούγεται ότι και τα τελευταία χτυπήματα με ντρόν σε αεροδρόμια στη Ρωσία έγινε με τη διεύθυνση της Βρετανίας. Η Βρετανία είναι πίσω. Αυτή είναι ο ηθήνων νους και ο εκτελεστής όλων αυτών των εγχειρημάτων. Κρυμαία, η γέφυρα Κέρτς και ούτω καθεξής μέσα στη Ρωσία. Γιατί θέλει να γίνει ο εμπριστής σήμερα η Βρετανία, η Αγγλία. Ο εμπριστής της ανθρωπότητας. Αυτή που που πρωταγωνιστεί στο να κλιμακωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και να φτάσουμε στα απότατα όρια. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως. Όχι, οι Βρετανοί καθώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που φαίνονται εμπριστές. Όχι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πονηρά Αλβιών. Έτσι, ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, λαούς στο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό πεδίο, προκειμένου να διατηρήσουν λόγο. Κάποτε έγιναν αυτοκρατορία κλέβοντας τον πλούτο των λαών, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, μα και παραμένουν. Έτσι. Και όλη η αναταραχή στον κόσμο είναι για να παραμείνουν, για να παραμείνει η αγγλοσαξονική, το αγγλοσαξονικό Imperium, η αγγλοσαξονική απικιοκρατία κυρίαρχη στον κόσμο. Αυτό είναι ακριβώς. Και να μετουσιωθεί πλέον και να μεταφραστεί σε μια πιο σκληρή και αδυσόπιτη μορφή, όπου η απικιοποίηση δεν θα αφορά πλέον το δεύτερο και τον τρίτο κόσμο, αλλά και τον πρώτο. Βέβαια. Δηλαδή η Ευρώπη θα είναι το μεγάλο θύμα της νέας απικιοποίησης. Ασφαλώς. Να σου πω το εξής. Ξέρεις, είδες την ειδησιογραφία για τη διευθύνη στην Ίσκρα, τι έγινε με το περίφημο πραξικόπημα στη Γερμανία. Ότι κάποιοι κινήθηκαν στρατιωτικοί και τα λοιπά. Διάβασα τη δήλωση του Μετβέντεφ. Ναι. Και γέλασα πολύ βέβαια, γιατί ήταν πανέξυπνη. αλλά όμως, κανένας δεν βγάζει από το κάδρο αυτού του πραξικοπήματος τον καγκελάριο Σόλτς. Όχι. Κανένας. Έτσι. Ένα άλλο, για να κάνεις τα σχόλιά σου πάνω σε αυτά. Τι θα πράξει ο δυστοπικός Μακρόν όταν θα επιχειρήσει από την καινούργια χρονιά να περάσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, έχοντας απέναντι τη Βουλή? Γιατί ούτε ο Μελανσόν θα πάει μαζί του, ούτε η Λεπέν. Τι θα κάνει τότε? Μήπως δούμε και εκεί στρατό? Βεβαίως θα δούμε. Καταλαβες. Βεβαίως θα δούμε. Βεβαίως θα την δούμε. Αλυσίδα αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί οδεύει ο περίφημος ευρωπαϊσμός. Έτσι όπως τον έχουν καταντήσει. Ναι, 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 ναι. Ο ευρωπαϊσμός είναι το νέο ιδεολόγημα και όχημα, το οποίο θα είναι η κάλυψη, η ομπρέλα, προκειμένου να περάσουν
να περάσει ο οχετός του ολοκληρωτισμού. Έτσι, ξεδιάντροπα πια. Ναι, θα είναι οχετός αυτό. Δεν θα είναι απλώς ένα αυταρχικό καθεστώς. Μιλάμε για κάτι πολύ σκληρότερο. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι, γι' αυτό καμιά φορά, ας πούμε, μερικοί ακροατές, ακροατρίες, φίλοι, λένε, παραδείγματος χάρη, μα υπήρξε στην ειδησιογραφία τελευταία η λίστα θανάτου από τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, στις οποίες έχεις περίοπτη θέση μπροστά. Και διερωτάται ο κόσμος γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό, κυρίες και κύριοι, το γιατί. Διότι πολιτικοί, καθαροί, με μέτωπο την κοινωνία και τον άνθρωπο, με σχέδιο ουσιαστικό για τη χώρα, δηλαδή εν της πράγμαση και ενιολογικά πολιτικοί, δεν υπάρχουν. Και όταν υπάρχουν είναι επικίνδυνοι. Πρέπει να βγουν από τη μέση για να περάσει η δυστοπία την οποία γνωρίσαμε εμείς πρώτοι με τα μνημόνια. Ακολούθησε η ιστορία της υγειονομικής τρέλας που περάσαμε. Ήρθε ο εξαναγκασμένος πόλεμος που ουσιαστικά ήταν και είναι εμφύλιος στην Ουκρανία, για να πάμε στην κλιματική κρίση για την οποία μας προειδεάζουν όλοι οι υποταγμένοι. Ακούσατε τις προάλλες και τον επικεφαλής της υποτιθέμενης αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα, να λέει ότι θα αναμένουμε να έχουμε και αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή προειδεάζει από τώρα ο άνθρωπος για τη δυστοπία που φέρει και θέλει μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ να διοχετεύσει ως πολιτική στους αμνούς. Δηλαδή στην πλειοψηφία των πολιτών που συμπεριφέρονται ως αμνοί γιατί δεν αντιδρούν. Λοιπόν, επομένως, έχουμε έναν αυταρχισμό στην Ευρώπη, αναμενόμενο. Έχουμε εκφάνσεις αυταρχισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κινούνται λαϊκοί παράγοντες. Έχουμε έκφανση σε όλο τον άλλοτε δυτικό κόσμο. Έχουμε έκφανση αυταρχισμού και τα καθοδηγούμενα από 2-3 ολιγάρχες μέσα δυτικά επικοινωνίας δείχνουν την Κίνα ή τη Ρωσία. Εκεί είναι η δικτατορία, σας λένε. Η Κίνα και η Ρωσία. Καταλάβατε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Να σκεφτόμαστε. Και σωστά είπε ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, δεν κρατάμε εμείς το μέρος της Κίνας, ούτε για τα λάθη, ούτε για τις αυταρχικότητες. Βέβαια. Αλλά όμως δεν έχει καμία σχέση αυτό που ζούμε εμείς, που είναι η πλήρης οπισθοχώρηση της αστικοδημοκρατίας στη Δύση, εις το όνομα της ολιγαρχίας. Γιατί αυτό γίνεται. Ολιγαρχία, την οποία τη ζούμε εδώ, εμείς. Τη ζούμε από την εποχή των μνημονίων. Και θυμάμαι τον Βενιζέλο, γιατί αυτή την εικόνα τη θυμάμαι. Πώς σε κοίταζε και τι πανικό είχε, πώς χτύπαγε το χέρι του στην Εξεταστική, ναι, Επιτροπή, όταν σου έλεγε θέλετε να μας βάλετε φυλακή. Ναι. Εσένα είχε στόχο. Βέβαια. Μα ήταν σαφές. Δραχμιστής. Ναι. Δραχμιστής έκανε. Λοιπόν, έξαλλος. Λοιπόν, έξαλλος. Το θυμάμαι γιατί το είδα. Ναι. Πες μου λοιπόν εσύ, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η δυστοπία στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει, αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή τι βλέπεις ως πολιτικές εξελίξεις που μπορούν να ανακόψουν αυτό το κύμα, το επιθυμητό κατά τον κύριο Κλάους Βαμπ του ελεγχόμενου χάους. Δεν υπάρχει ελεγχόμενο χάους, είναι μια μπούρδα που είπε ο Σβάμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια επιδίωξη. Το χάος αυτό να προέλθει μέσα από την ολιγαρχία που θα βάλει απέναντι την κοινωνία και θα στρατοκρατήσει οικονομία, κοινωνικές εκδηλώσεις, πολιτική. Ό,τι σου είπα, θα στρατοκρατήσει οικονομία, κοινωνία και πολιτική. Βεβαίως. Με ένα νέο μισθοφορικό στρατό, γιατί πια εκεί δεν χωράει εθελοντικό στρατός. Έτσι. Δεν χωράνε κληρωτοί. Εκεί θα είναι επαγγελματίες φωνιάδες. Επαγγελματίες βιαστές. Ό,τι κάνουν στην Ουκρανία. Επαγγελματίες τύρανοι. Επαγγελματίες βασανιστές. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί αυτοί είναι που δίνουν σε πρώτο πλάνο
τον στρατιωτικό τους οβολό στην Ουκρανία. Έτσι. Οι μισθοφόροι. Έτσι. Και οι μισθοφόροι είναι κάλυψη επαγγελματιών στρατιωτικών της Δύσης. Τυχοδιωκτών. Φοράνε τη μανδύα, το μανδύα του μισθοφόρου και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Διευθύνουν, εκτελούν. Τυχοδιώκτες, κανονικοί. Τυχοδιώκτες. Εγκληματίες και αμείβονται αδρότατα. Με ποια? Με τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Έτσι. Και των Αμερικανών φορολογουμένων. Βεβαίως. Εκεί οδηγούν τις κοινωνίες. Και αυτό που έγινε, Νίκο, με τη λίστα αυτή που με έχουν βάλει πρώτο εμένα και τον Ζαφίρι, και την οποία κατά τραγικό τρόπο έχουν δίκτυο πληροφόρησης και την ενημερώνουν συνέχεια. Με κατάπληξη είδα και την αφίσα που βγάλαμε στην κάρτα την οποία έχουν με το πρόσωπό μου και τις κατηγορίες σε βάρος μου. Ναι, ναι. Προσθέσανε και την αφίσα που βγάλαμε εδώ. Του Δημοκρατικού Αθήνα, Κινήματος, έτσι. Του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, ωραία, το οποίο ωραία. Είμαι επικεφαλής. Και το οποίο, με το οποίο δίνουμε μάχη σήμερα και θα πούμε μετά ορισμένα πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, την αφίσα που έλεγε η Ρωσία έχει δίκιο. Λοιπόν, είναι στην πρώτη γραμμή της εικόνας, πολύ καλά εμφανιζόμενη, ως στοιχείο κατηγορίας σε βάρος μου και σε βάρος του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης της χώρας μας, διότι έχουμε άποψη στο θέμα η οποία δεν είναι συμβατή με την χουντοναζιστική Ουκρανία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και τι πρέπει να μπούμε σε λίστα? Λίστα θανάτου, λίστα θανάτου. Μέσα από αυτή τη λίστα έχουν γίνει δεκάδες δολοφονίες. Έτσι. Καταγεγραμμένων στη λίστα ως δήθεν εχθρών της Ουκρανίας. Ναι. Καμία σχέση με αυτό. Εμείς μιλάμε για ένα καθεστώς. Μιλάμε για επιδιώξεις του ατλαντισμού, επιδιώξεις των κύκλων αυτών, των πιο ψυχροπολεμικών κύκλων της Δύσης. Είναι άλλο αυτό και άλλο η Ουκρανία και άλλο ουκρανικός λαός. Λοιπόν, αυτά τα ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, και τι κάνουνε? Διότι εκεί είναι η μεγάλη σφικοφωλιά. Βλέπετε, ο Ζελένσκι διευθύνει την Ευρώπη πλέον. Ναι. Ο Ζελένσκι είναι ο ήρωας της Δύσης. Αν είναι δυνατόν. Ένας, ένας, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τη φράση, ένας ουρακοτάγκος εντός εισαγωγικών της πολιτικής. Τίποτα. Ένα μηδενικό. Τίποτα. Αναδείχθηκε σε μία νύχτα από ένας μέτριος ηθοποιός. Ακριβώς. Σε πρωθυπουργό της Ουκρανίας. Ακριβώς. Διότι τον φυτέψανε για να καλύψει ένα κενό που δεν μπορούσε να καλυφθεί με πολιτικό λόγο. Έτσι. Και έπρεπε να καλυφθεί με μια... Ναι, είχαν τα όλα τα χαρτιά, τα είχαν πέσει. Ναι. Και Ποροσέκο, όλους. Με ένα πρωταγωνιστή τηλεοπτικού σύριαλ της Ουκρανίας. Ναι. Και πήγανε και τον προβάλλανε αμέσως. Ναι. Βγήκε και έλεγε ωραία πράγματα για τα οποία τα έγραψε στα παλιά του απαπούτσα την άλλη μέρα όταν ανέλαβε και έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι η εξουσία σήμερα. Δηλαδή αυτή που κατευθύνει ακριβώς όλο το ιδεολόγημα της Δύσης και το οθεί σε ένα νέο ολοκληρωτισμό. Είναι το όχημα. Ακριβώς. Είναι το όχημα. Ναι. Και γι' αυτό μιλάει ο Μακρόν, είπε κάτι για διευθέτηση να γίνει και εν πάση περιπτώσει να μιλήσουμε με λίγο ρεαλισμό για να δώσουμε μια διέξοδο ειρήνης. Το ψέλησε ο άνθρωπος. Mm. Λοιπόν, και του επιτέθηκαν σύσσωμοι αυτοί όλοι οι τύποι της Ανατολικής Ευρώπης με επικεφαλής τον Ζελένσκι. Ο οποίος κουνάει το χέρι σε όποιον πει κάτι για την Ουκρανία. Όσον πιο πει ότι το τραβάτε μήπως στο σκηνή, μήπως να κάτσετε να διαπραγματευτείτε, μήπως. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα όπλα που παίρνετε, δεν πάνε, τα λεφτά που παίρνετε δεν πάνε για όπλα, δεν πάνε για να στηρίξετε τον Ουκρανικό λαό, αλλά στις τσέπες μιας χούφτας ολιγαρχών και στον Ζελένσκι, ο οποίος έχει γίνει πάμπλουτος. Αλλά το κυριότερο, γιατί το λέω αυτό, διότι στη λίστα αυτή, που την έχουν βάλει μυροβόρετς τη λένε τη λίστα στα ουκρανικά, ειρηνοποιός. Ναι. Άκουσον. Ναι. Έχουν
περιλάβει σήμερα 70.000 πολίτες, ανθρώπους από όλο τον πλανήτη. 70.000. Αυτοί έχουν κάνει μια τέτοια καταγραφή η οποία δείχνει το προγκρόμ που θα ακολουθήσει, το προγκρόμ που θα γίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο και θα σαρώσει τα πάντα. Και βεβαίως αυτό, τη διεύθυνση και την καταγραφή σε αυτή τη λίστα την έχουν οι Ουκρανοί νεοναζιστές. Mm-hmm. Αυτοί είναι που διευθύνουν και την ασφάλεια και την πολιτική της λίστας. Δηλαδή η καρδιά και ο πυρήνας σήμερα της Δύσης που δεν θέλει... Στο Κίεβο ποιος είναι, ο Κλίτσκο. Α, μπράβο. Τι είναι ο Κλίτσκο. Βέβαια. Αυτό δεν θέλουν να δείξουν η Δύση το πραγματικό της πρόσωπο και το δείχνει μέσω της Ουκρανίας. Ναι, και λέει 70.000 κατά της Ουκρανίας. Να η εχθρή της Δύσης. Ναι, ναι, ναι. Να η εχθρή της Δύσης. Λοιπόν, επίθεση λοιπόν. Εκεί. Ναι. Τρομοκρατήστε τους. Ναι. Βγάλτε τους στη φόρα. Εκθέστε τους. Διαπομπεύστε τους. Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα δεν μιλάει κανείς. Εδώ μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Δηλαδή, τι κάνει η ελληνική πολιτεία όταν πολίτες της είναι σε λίστες αυτού του τύπου. Που είναι λίστες που μόνο οι μαφίες τις κυκλοφορούν και αυτές με εσωτερικό. Βέβαια. Εσωτερικό ταχυδρομείο που λένε, όχι δημόσια. Όχι, βέβαια. Όπως κάνει αυτή την ώρα η Ουκρανική υπηρεσία, η μυστική, και βγάζει τις λίστες των ανθρώπων που είναι εχθροί του Ουκρανικού έθνους. Και το ερώτημα είναι, ποιος ορίζει ποιος είναι εχθρός του Ουκρανικού έθνους? Μήπως ο κύριος αυτός που παριστάνει τον πρόεδρο και που στρατιώτες της Ουκρανίας λένε ότι αν σωθούμε από το μέτωπο θα το κρεμάσουμε ανάποδα στην πλατεία Μεϊντάν. Ναι, ναι. Σήμερα. Να παρακαλάει να τον πιάσουν οι Ρώσοι. Για να πάει φυλακή, όχι εμείς. Αυτός ο κύριος είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, μου κάνει... Εντάξει, δεν μου κάνει όμως, ξέρεις, με αγανακτή, γιατί η ελληνική πολιτεία δείχνει να περιφρονεί πλήρως ανθρώπους με ιστορία, με πολιτική παρέμβαση, επώνυμα πρόσωπα, αλλά και απλούς πολίτες, δημοσιογράφους. Το ότι μπαίνουν σε λίστες και κινδυνεύει η ζωή τους και να έχουμε το αφήγημα, έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Κύριε Μητσοτάκης έκανε πόλεμο με τη Ρωσία και εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Κήρυξε πόλεμο, βέβαια. Βέβαια. Τώρα βέβαια όλα αυτά, Παναγιώτη, έχω... Καμία αντίδραση. Ναι, καμία. Και είναι χρόνια τώρα Υπουργείο... αυτή η λίστα επικαιροποιείται διαρκώς. Πηγαίνουν και έρχονται στον Ζελένσκι, τον προσκυνάνε, Μητσοτάκης, η κυρία πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Δένδιας και άλλοι και άλλοι. Λοιπόν, ναι. Τον προσκυνάνε. Ναι. Τον έχουν ως θεό, τον λατρεύουν και τον εξυμνούν. Κουβέντα, ότι εδώ έχεις μια λίστα, κύριε, και έχεις βάλει στο στόχαστρο Έλληνες πολίτες, ακριβώς. Οι οποίοι έχουν μια διαφορετική γνώμη. Έτσι. Και τους προσάπτεις κατηγορίες. Έτσι. Τρομοκράτη. Δηλαδή εγώ είμαι έτσι λέει. Ναι, ξέρω. Τρομοκράτης, διότι υποστηρίζει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη την τρομοκρατική οργάνωση της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Τρομοκρατική οργάνωση αυτή. Τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει και βεβαίως εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό το θέμα εύκολα γιατί τεράστιο, αλλά βάζω και μία παρένθεση, σχετική βεβαίως, μου έκανε εντύπωση και μία παρέμβαση που έκανε η Μέρκελ. Για πες μου. Η Μέρκελ έκανε μία δήλωση που λέει ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ επιδιώχθησαν από τη Δύση, συμφωνίες του Μίνσκ του 2-4, ναι. 2-14, 2-15. Ναι, ναι. Μετά το πραξικόπημα στο Κίεβο το 2-14 και βεβαίως την επόμενη χρονιά το 2-15. Δύο συμφωνίες του Μίνσκ. Αυτές οι συμφωνίες του Μίνσκ λοιπόν, οι οποίες υποτίθεται θα εξομάλυναν την κατάσταση στην Ουκρανία και θα απεφεύγεται η όξυνση, η περαιτέρω όξυνση και ο σημερινός πόλεμος, λέει ότι υπογράφησαν από τη Δύση ιστερόβουλα. Το λέει η Μέρκελ. Ιστερόβουλα. Γιατί η Δύση ήθελε σόν και καλά την ανακοχή, την εκεχηρία
εκείνη την ώρα την εγκεχηρία με τους ρωσόφωνους του Ντονμπάς, προκειμένου να αναδιοργανωθεί το καθεστώς της Ουκρανίας, να εξοπλιστεί και να εκπαιδευτεί για να περάσει στην αντεπίθεση. Ήθελε την ανακοχή. Η Άγγελα Μέρκελ. Δηλαδή, αυτή που ήταν υποτίθεται ο θεματοφύλακας αυτής της συμφωνίας και που θα έπρεπε να εφαρμοστεί, να την εφαρμόσει, έρχεται τώρα μετά από τόσα χρόνια και την καταγγέλει ότι ήταν κατασκεύασμα δυτικό προκειμένου να προετοιμαστεί η Δύση στην επίθεση που θα έκανε στους ρωσόφωνους και στη Ρωσία. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε πού είμαστε, και βέβαια εδώ έχει ευθύνες φυσικά και η Ρωσία, η ρώσικη πλευρά. Διότι, λοιπόν, διότι είδε το τυρί αλλά δεν είδε τη φάκα. Έτσι. Και δεν είδε ότι οι συμφωνίες που υπέγραφε, τι έκαναν, εκεχηρία θα έκαναν, πρώτο πράγμα που ήταν απόλυτα αναγκαίο για τον τότε Ουκρανικό στρατό, ο οποίος έβλεπε να κατατροπώνεται από τους ρωσόφωνους, όχι από το ρωσικό στρατό, από τους ρωσόφωνους, με όπλα μάλιστα που ήταν μέσα στην Ουκρανία τα οποία αποσπούσε. Λοιπόν, είχε περάσει την επίθεση και κινδύνευε να χάσουν και το Κίεβο ακόμα οι Ουκρανοί. Λοιπόν, και ήθελαν σ' όλοι και καλά εκείνη τη στιγμή να σταματήσουν τον πόλεμο. Λοιπόν, οι συμφωνίες του Μίνσκ προέβλεπαν την εκεχηρία άμεσα, που ήταν το χειροπιαστό που θα γίνει, αλλά καμία εγγύηση για τη ρητορική της αυτονομίας των ρωσόφωνων που περιείχαν στις συμφωνίες. Καμία εγγύηση, καμιά κύρωση αν δεν εφαρμοζότανε, καμία αντίδραση, καμία δέσμευση. Και εγώ το καιρό τώρα έλεγα, η Ρωσία τι κάνει, πώς συνδέχτηκε τέτοιες συμφωνίες χωρίς να υπάρχει δεσμευτική εγγύηση ότι θα εφαρμοστούν, και αν δεν εφαρμοστούν αυτές οι ρήτρες αυτονομίας, τότε θα υπάρξει δραστική επέμβαση μέσα στην Ουκρανία, προκειμένου να τιμωρηθεί η κυβέρνηση και να πειθαναγκαστεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις. Και το είπε η Μέρκελ αυτό. Σημαίνει, αυτό καταρρύπτει αμέσως όλα τα επιχειρήματα της Δύσης ότι τον πόλεμο τον προκάλεσε η Ρωσία και ότι η Ρωσία έκανε εισβολή. Τα καταρρύπτει αμέσως από την ίδια την γερμανική πολιτική ηγεσία, η οποία υπέγραψε την συμφωνία του Μίνσκ και διεύθυνε τις εξελίξεις τότε. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι η Άγγελα Μέρκελ ήταν από εκείνους που είχε ως γεωστρατηγική αρχή τη σύγκληση με τη Ρωσία. Βεβαίως. Γιατί το σχέδιο της Γερμανίας τότε, αυτό το έχω πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο το 2016, είναι να η Γερμανία να αποτελέσει το προνομιακό συνομιλητή της Ευρασίας στο νέο κόσμο που είχε δημιουργηθεί. Αυτό ήταν ακριβώς το σχέδιο. Ακριβώς. Το οποίο σχέδιο είχε πρωταγωνιστική συμμετοχή ο Σόιμπλε, ο οποίος ανέκρουσε πρίμνα, τώρα γνωστό για τους Γερμανούς. Γνωστός κολοτούμπας. Έτσι βλέπουνε πού πάνε. Ναι, τι εξελίξεις, και χώνονται. Ή νομίζουν σαν τυφλοπόντικες δρούνε. Σημασία ναι. Επίσης έχει και αυτό που επισημαίνεις, τις ευθύνες της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας. Βεβαίως. Η οποία μέχρι και το παραπέντε μιλούσε για τους συμμάχους και εταίρους. Βεβαίως. Δεν υπάρχουν εταίροι και συμμάχοι. Και πιστεύω ότι τώρα ο Βλαδίμηρος Πούτιν, αλλά και το επιτελείο του, έχει καταλάβει, έστω και καθυστερημένα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή τη δυστοπική πολιτική ηγεσία στην Ευρώπη να έχει οποιαδήποτε σύγκληση. Βεβαίως. Έτσι πιστεύω. Βεβαίως. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Ναι. Μόνο αν ανατροπή στην Ευρώπη θα αλλάξει τις σχέσεις πλέον. Έτσι. Μεταξύ αυτού που λέμε Δυτική Ευρώπη και Ρωσία. Ρωσία. Δυτική Ευρώπη και Ρωσία. Και Κίνα. Κατά προέκταση η Ευρώπη έπεσε μέσα σε μια μεγάλη παγίδα από άθλιους ξεπουλημένους ηγέτες, ηγετίσκους θα έλεγα εγώ, πρωτοφανείς για μια μεγάλη οικονομική δύναμη, η οποία αποδείχθηκε πολιτικός και στρατιωτικός νάνος. Αναμενόμενο. Ναι. Δεν είχε ξαναεμφανιστεί, ήταν αδύνατον δηλαδή να στο περιγράψει κανείς και να το βλέπεις τώρα έτσι και να λες ότι πράγματι θα μπορούσε να εξελιχθεί η Ευρώπη σε ένα οικόπεδο της χειρότερης μορφής των Αμερικανών και σε ένα παράρτημα μιας
άθλιας επιθετικής δραστηριότητας που βάζει μπουρλότος όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και την πληρώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί βεβαίως. Γιατί αυτοί πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε δει τίποτα. Το μεγαλύτερο τίμημα. Ναι. Πάμε σε ώρα και επανερχόμαστε. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύετε. Αναστοχασμοί και μαζί μου ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης και πρώην υπουργός, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Είμαι ο Νίκος Σίμος. Είναι το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Όπεν από το ertopen.com και από το live24.gr που μπορείτε να μας ακούσετε σε ολόκληρη την Ελλάδα και όπου υπάρχουν Έλληνες στον κόσμο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη ώρα της αναστοχαστικής μας διαδρομής. Μαζί μου ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΑ και πρώην υπουργός. Και πριν μπούμε σε κάτι που είπε στην αρχή, Παναγιώτη, σε σχέση με το κίνημα που ετοιμάζει κάποιες δραστηριότητες, ναι, θεωρώ απαραίτητες, εγώ τουλάχιστον, θα ήθελα, επειδή είχα από έναν ακροατή μας ένα μήνυμα που λέει, ρε παιδιά, πείτε για τα 600 ευρώ της αστυνομίας που θα πάρει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα στον φίλο ακροατή ότι η δυστοπική περίοδος που ζούμε έχει ανάγκη αυταρχισμό. Διότι οι πολιτικές δεν έχουν λογική, δεν είναι πολιτικές αυτές καν. Αυτό είναι ένα ξεδίπλωμα ενός αυταρχισμού που λέει ότι εμείς θέλουμε να σώσουμε μια φούσκα και θα τη σώσουμε σε βάρος σας. Και θα το πληρώσετε ακόμα και με τη ζωή σας. Δεν μας αφορά. Για μας ο πολίτης είναι ακραία αναλώσιμο, προϊόν. Πράγματα που λέω από το 2016. Θέλω το σχολείο σου για αυτή την ενέργεια τώρα Μητσοτάκη, δηλαδή να ξεχωρίσει τα σώματα ασφαλείας. Καλά κάνει και δίνει ένα επίδομα. Αλλά αυτό το επίδομα έχω την αίσθηση ότι το χρειάζονται και άλλοι άνθρωποι και άλλες κατηγορίες ανθρώπων που δεν παίρνουν και ζουν σε μια φτώχεια με έναν καλπάζοντα πραγματικό πληθωρισμό που αγγίζει το 20% και τρώει εισοδήματα. Σ' ακούω. Πολύ σωστά το λες, Νίκο. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ένσταση η οποία δεν αφορά γιατί παίρνουν απλώς οι αστυνομικοί 600 ευρώ, που δεν είναι και αυτά 600 ευρώ, ναι, μια φούσκα είναι και αυτό, 420 θα πάρω στο χέρι. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κρύβουν και αυτό, mm-hmm, τα 180 θα επιστραφούν στο κράτος, στον ναι, δωρητή ας πούμε. Λοιπόν, η ένσταση, η μεγάλη ένσταση εδώ είναι γιατί μόνο οι αστυνομικοί και γιατί αυτή η θετική διάκριση στους αστυνομικούς. Mm-hmm. Ναι. Καταρχάς δεν υπάρχουν και άλλοι ένστολοι. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και άλλοι ένστολοι? Οι στρατιωτικοί μας όλοι. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Πυροσβέστες. Βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι ένστολοι. Βεβαίως. Γιατί εξαιρούνται οι άλλοι ένστολοι? Δουλεύουν περισσότερο οι αστυνομικοί? Ή αυτοί είναι επιφορτισμένοι με την καταστολή? Έτσι. Με την άγρια καταστολή ιδιαίτερα. Με τη φύλαξη μιας άνομης εξουσίας. Γιατί το άνομη το χρησιμοποιώ με την ουσιαστική έννοια, όχι με την τυπική. Λοιπόν,
επειδή είναι λοιπόν και παίζουν αυτό το ρόλο, ναι, της καταστολής στην κοινωνία, του ελέγχου της κοινωνίας, της φύλαξης της υψηλής ελίτ εδώ στη χώρα, ναι, και όλων των πλεονεκτημάτων της. Βεβαίως. Και των περιουσιών της. Αλίμονο. Οι οποίες είναι αμύθιτες. Αλίμονο. Αμύθιτες. Λοιπόν, γιατί η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους ολιγάρχες που δεν φαίνονται βεβαίως, γιατί το χρήμα που κυκλοφορεί από αυτούς τους ολιγάρχες είναι ιδιαίτερα κρυμμένο. Ναι, ναι. Ιδιαίτερα κρυμμένο και χαταγωνιασμένο. Και λοιπόν, οι περισσότεροι είναι με τα πράτερα. Γι' αυτό λοιπόν 600 εκεί. Ναι. Άλλοι ένστολοι δεν υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ανέργους. Τι λες τώρα. Έχουμε χαμηλόμισθους των 300 ευρώ. Βέβαια. Που δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Έτσι. Έχουμε ανθρώπους που τους παίρνετε τα σπίτια. Έτσι. Τους παίρνετε τα σπίτια και μένουν στον δρόμο. Τώρα μου λέγανε. Έλα, ναι. Νίκο, την περίπτωση μεγάλης γυναίκας, 58 χρονών. Μάλιστα. Διαζευμένης. Μάλιστα. Διαζευμένης, ναι, ναι. Η οποία μένει σε ένα σπίτι 45 τετραγωνικά, mm-hmm, πρώτη κατοικία, mm-hmm, και για ένα ποσό των 30.000 ευρώ τις βγάζουν σε πληστηριασμό στις 21 του μηνός στο σπίτι της. Μάλιστα. Και την αφήνουν στο δρόμο με ένα εισόδημα το οποίο είναι, δεν είναι 400 ευρώ, γιατί τη ζητάνε υπέρογγες δόσεις. Βεβαίως. Που δεν μπορεί να τις καλύψει. Δεν μπορεί να τις καλύψει. Είσαι από τα πολιτικά στελέχη, λοιπόν, που μπήκες μπροστά πολύ έγκαιρα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των πληστηριασμών. Βεβαίως, θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Έχεις θέμα. Και δικαστικές περιπέτειες απλώς συνεχόμενες. Το αναφέρω, το 600 ευρώ. Δηλαδή, οι φτωχοποιημένοι, οι εξαθλειωμένοι αυτής της κοινωνίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται, δεν χρειάζονται τα 600 ευρώ. Μόνο οι αστυνομικοί. Δεν είναι πρόκληση αυτό στην κοινωνία? Δεν είναι μια διάκριση η οποία γίνεται σε βάρος όλων των υπολείπων Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού που υποφέρει, που παίρνεται και που πολλοί από αυτούς σκέφτονται πώς θα βγάλουν αυτές τις γιορτές. Έτσι. Πώς θα επιβιώσουν σε αυτό το χειμώνα. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι, δείχνει ακριβώς την νοοτροπία. Δείχνει τον προσανατολισμό αυτής της κυβέρνησης, αυτού του καθεστώτος. Και δεν είδα αντίδραση γι' αυτό από τα υπόλοιπα κόμματα. Πονηρά σκεπτόμενοι, σου λέει, θα πάμε κόντρα στους αστυνομικούς. Όχι, φίλε μου, δεν πας κόντρα σε κανένα αστυνομικό. Και κανένα αστυνομικό υπάλληλο. Πας κόντρα σε μια πολιτική και στρατηγική η οποία λέει ότι αυτοί που φυλάσσουν αυτό το καθεστώς και το προασπίζονται με κάθε μέσο. Βλέπουμε, περιγράψαμε μια κατάσταση προηγουμένως με τον Ρωμά και αυτή είναι παράδειγμα προς πάσαν κατεύθυνση. Εύκολος στόχος αυτός, το δείχνουμε σε όλους. Ναι, κοιτάξτε, ναι, να δείτε, εδώ το σύστημα αυτό έχει ποινή θανάτου άτυπη. Να ξέρετε τι θα υποστείτε αν και εφόσον εσείς αντιδράσετε. Υποτίθεται εδώ ήταν μια μικροκλοπή και αυτή που δεν δικαιολογεί αυτή την αντίδραση. Ναι, η παραγωγική συμπεριφορά μπορεί να δικαιολογεί σύλληψη, ναι, αλλά όχι να φτάσουμε εκεί. Είχαμε και το προηγούμενο του Γρηγορόπουλου και αυτή ήταν η βολή στον αέρα, πήγαινε πολύ ψηλά στον ουρανό και πήγε κατευθείαν στο κεφάλι του. Πώς έγινε αυτό? Τον ουρανό στο κεφάλι. Λέει, χτύπησε στον τοίχο και έφυγε έτσι. Μετά στο παράθυρο, ναι, στο, ναι, σίδερο, ναι, 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 μπαμ, ναι, ναι, κατευθείαν του την έδωσε. Πάει και αυτός. Πάει ο Γρηγορόπουλος, ναι, πάει, ναι, και η κυβέρνηση Καραμανλή μετά. Βεβαίως. Μετά. Βεβαίως. Όλα. Ναι. Λοιπόν, βαδίζουν. Ναι. Λοιπόν, εδώ, ναι, έχουμε ένα προσανατολισμό επομένως στην ολοκληρωτική πια δημοκρατία εντός εισαγωγικών. Ολιγαρχία κανονική. Ναι, η οποία διαφυλάσσει την ολιγαρχία, η οποία είναι πλέον η σκληρή πραγματικότητα της χώρας μας. Αυτή είναι η κριτική την οποία κάνουμε, mm-hmm, και νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία. Λεφτά υπάρχουν, κύριοι, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά επιλεκτικά δίδονται
και επιλεκτικά πελατειακά χαρίζονται. Κοίταξε. Λοιπόν, κάτι πρέπει εδώ πέρα, κάποιοι πρέπει να προβληματιστούμε και να ξυπνήσουμε επιτέλους. Ναι, δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε τα αυγά μας. Τι θα τα κάνουμε τα αυγά μας? Δεν έχουν μέσα πουλιά τα αυγά που κλωσάμε. Τίποτα δεν έχουν. Κούφια είναι, ζούφια. Λοιπόν, πρέπει να σηκωθούμε από τα αυγά μας. Να δούμε τι θα κάνουμε για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας που καταχρεώνονται, διαλύονται, αποσυνθέτεται η Ελλάδα, εξαφανίζεται παραγωγικά, εθνικά κινδυνεύει άμεσα. Ξέρεις, αυτό που περιγράφεις, αυτή η λεγόμενη πολιτική ολιγαρχία που ενισχύει τα δυστοπικά, τις δυστοπικές ας πούμε πολιτικές τώρα και στο μέλλον, έτσι, πολιτικές για τους λίγους. Όσο παρακολουθεί μία κοινωνία αδρανούσα, μία κοινωνία που κατά πλειοψηφία λειτουργεί, έλα μωρέ και τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, πάμε στον άλλο να, το λιγότερο κακό να επιλέξουμε, το λιγότερο κακό, ναι. Αυτά, ναι. Τόσο θα γίνεται αυτά. Ως λιγότερο κακό. Επιλέχθηκε ο Μητσοτάκης έναντι του Τσίπρα. Ακριβώς. Κατάλαβες. Με αυτή τη λογική επιλέχθηκε. Και, όταν, και είδαμε και, το λιγότερο κακό που και όταν που έχουμε πολίτες που στοχοποιούν πολιτικά στελέχη που θα έπρεπε να τα έχουν μπροστά. Ακούω παραδείγματος χάρη από κάποιους. Έλα μωρέ τώρα ο Λαφαζάνης τώρα καημένε τώρα. Και τι θέλει ο Λαφαζάνης? Και τους λες. Τι να θέλει δηλαδή ο Λαφαζάνης? Ό,τι ήθελε το 2015. Που βγήκε μαζί με μια ολόκληρη πλατφόρμα που ήταν το 45% του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλει. Να σου πει ότι ξεπουλιέται η χώρα. Και αντί να το τιμήσεις, του κάνεις και κριτική από πάνω. Με κατάλαβες? Βεβαίως. Είμαστε βεβαίως, μια κοινωνία ιτημένη, φοβάμαι, Παναγιώτη. Από τα μέσα χαμένη. Βεβαίως. Με συγχωρείς δηλαδή. Βεβαίως. Αλλά επειδή το ακούω. Όχι, έτσι. Τρελαίνομαι. Κοίταξε. Εγώ που δεν ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Επειδή βλέπουν ότι κάποιοι επιμένουμε και επιμένουμε σε κοινωνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο, νομίζουν ότι εκλιπαρούμε για την ψήφο, ότι θα μας κάνουν χάρη που θα σε ψηφίσουν. Μα έφυγες από υπουργός, χρυσά μου άνθρωπο. Θα σε ψηφίσουμε, λέει, και λέει ο άλλος, ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς? Θα σε ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι μπορεί με την ψήφο της να επιδράσει θετικά στην πορεία αυτής της κοινωνίας και της χώρας, να επιδράσει τελικά στον εαυτό της και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι ότι κάποιοι εκλυπαρούνε. Να εκλυπαρούν πού? Να μπουν στη φωτιά. Γιατί αυτή τη στιγμή κάποιοι δεν ονειρεύονται εξουσίες και αξιώματα και οφίτσια. Κατά πλειοψηφία θέλουν, δεν το καταλαβαίνουν θέλουν, αυτό, Παναγιώτη. Θέλει αυτή τη στιγμή γενναίους ανθρώπους στην εξουσία. Με αφοσίωση. Γιατί το 15 δεν ήταν γενναιότητα όταν έφυγε η πλατφόρμα όλη? Βεβαίως. Δεν επικεφαλεί σε σένα. Βεβαίως. Δεν ήταν γενναιότητα αυτό? Γενναίους οι οποίοι θα είναι αποφασισμένοι να υποστούν θυσίες. Να κάνουν σκληρό αγώνα. Και τον ήσυχο και τον στρατούλη και σένα. Πώς βγήκατε εσείς έξω? Γιατί δεν θα μπορούσατε να κάτσετε σε υπουργικούς θα. Βεβαίως. Τι το συζητάς? Και να κάνετε τα παγόνια. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν. Βεβαίως. Αλίμονο. Επομένως αυτά πρέπει να αρχίσει να ξεχωρίζει η κοινωνία. Πού είναι τα πολιτικά στελέχη, τι σημαίνει πολιτική και ποιος είναι ο εύκολος δρόμος του πολιτικού μεταπρατισμού. Τι μου λένε οι δάνειες δυνάμεις, αυτό θα κάνω. Βαριέσαι αν έχουμε τεράστιες κοινωνικές κοιλίδες φτώχειας, ανέχειας, ανεργίας. Βαριέσαι, εμείς έχουμε την εξουσία, εντάξει μας. Βέβαια. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό ξεκινάς με το δικαίωμα. Μία προσπάθεια, θέλω να μας πεις λίγα πράγματα για αυτή. Ναι, αυτή η προσπάθεια είναι καινούρια. Έχουμε ξεκινήσει περίπου 2 μήνες τώρα την πολιτική διαμόρφωση, συγκρότηση και πολιτική δραστηριότητα του δημοκρατικού κινήματος, και σημειώστε το αυτό, δημοκρατικού κινήματος εθνικής απελευθέρωσης. Δεν έχετε ακούσει πολλά γι' αυτό, διότι δεν είμαστε άνθρωποι του συστήματος, διότι δεν είμαστε χρηματοδοτούμενοι και όργανα των ολιγαρχών σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακούσετε από τα επίσημα τηλεοπτικά δίκτυά τους και τα ΜΜΕ που ελέγχουν. Εδώ μιλάμε για μια άτυπη, έναν άτυπο ολοκληρωτισμό
που ενδύεται τον δημοκρατικό δίθεν μανδύα και, το, και τη, το, την κάλυψη της ψήφου, η οποία όμως είναι απολύτως χειραγωγούμενη μέχρι εξαφανίσεως των πραγματικών της αντιπάλων. Γι' αυτό δεν μας έχετε ακούσει ως τώρα. Παρόλα αυτά όμως η φωνή μας κατορθώνει να διεισδύει από ρογμές αυτής της σημερινής κατάστασης, οι οποίες είναι είτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με όσες τρύπες βλέπουμε από εκεί. Βλέπετε τη σημερινή εκπομπή. Η σημερινή εκπομπή έπρεπε να ήταν το σήμα κατά τεθέν. Και οι εκπομπές γενικότερα του Νίκου του Σήμου, το σήμα κατά τεθέν. Να σπάνε τα ρεκόρ της ακροαματικότητας και θεαματικότητας. Όχι γιατί πάντοτε θα συμφωνούσε κανείς μαζί με τον Νίκο Σήμο ή με τον καλεσμένο του ή με όσα λέγονται, αλλά διότι κυρίως ακούγοντας τον άλλο λόγο κανείς σχηματίζει μια πιο σφαιρική άποψη, μια καλύτερη άποψη για το γίγνεσθε της χώρας. Μπορεί να βγάλει συμπέρασμα έξω από τη μονοφωνία του Μέγα, του Αντένα, του Sky και δεν συμμαζεύεται. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό. Μονότονη προπαγάνδα. Λοιπόν, γι' αυτό ίσως δεν έχετε ακούσει πολλά πράγματα για το δικαίωμα, αλλά θα ακουστούν. Θέλουν, δεν θέλουν. Διότι θα το επιβάλλουμε αυτό με τον αγώνα μας, τη δράση μας, την προσπάθειά μας, την επιμονή μας, το δίκαιο μας σε τελευταία ανάλυση. Ήδη υπάρχει μια κινητικότητα. Βεβαίως βλέπω, κινητικότητα. Ακούγεται και ακούγεται και προχωράει. Βεβαίως υπάρχει κινητικότητα. Και χθες νομίζω ήσουν σε εκπομπή, ναι, της Θεσσαλονίκης με έναν πολύ καλό μου φίλο και παραγωγό, τον Αλέξανδρο τον Τζίγκο. Μπράβο. Και ήταν λοιπόν, πολύ ωραία εκπομπή. Ναι, είναι εξαιρετικός ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, το εξής τώρα. Πάμε, τι γίνεται λοιπόν, με το δικαίωμα. Το δημοκρατικό αυτό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης είναι μια νέα προσπάθεια για να διαμορφωθεί. Είναι η σπίθα, θα έλεγα, η οποία θέλει να πυρπολήσει τις καρδιές και το νου των ανθρώπων για να διαμορφωθεί μαζί με άλλες δυνάμεις, φερέγγιες δυνάμεις, ένα πολύ πλατή λαϊκό μέτωπο που θα σπάσει τα στεγανά των παραταξιακών τοποθετήσεων και θα βάλει αυτό το μέτωπο στο επίκεντρο, το μεγάλο στόχο που είναι ο επίκαιρος στόχος επιβίωσης, για την επιβίωση της χώρας, ο στόχος της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Η χώρα είναι υπόδουλη αυτή την ώρα. Η χώρα διευθύνεται από ένα πολιτικό κατεστημένο προδοτικό, φαύλο, κλεπτοκρατικό και παραδομένο στα δυτικά κέντρα. Είναι ένα πολιτικό κατεστημένο που υπακούει σε εντολές και αγνοεί επιδεικτικά και στρέφεται εναντίον, θα έλεγα, του εθνικού και λαϊκού συμφέροντος. Αυτή τη χώρα, αυτό το κατεστημένο την έχει γραμμένη στα παλιά του τα παπούτσια. Είναι μόνο το έδαφος εκείνο πάνω στο οποίο οικοδομεί μία λογική και στρατηγική ληστείας σε βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες θα έλεγα, για να μην πω από την γέννηση του ελληνικού έθνους, αλλά πάω στο τελευταίο διάστημα, δεκαετίες, και έχει φτάσει στο αποκορύφωμα με τα μνημόνια, με την άθλια πολιτική που ακολουθήθηκε στην πανδημία και τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την σύνταξη της Ελλάδας ως προτεκτοράτος στον πόλεμο της Ουκρανίας, μέχρι του σημείου να έχουμε κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Μα εμείς. Κοίτα να σου πω, κοίταξε. Σε διακόπτω λίγο, ναι, στα πολύ ωραία αυτά που μας λες. Αυτό που λέει ο Βαρουφάκης για χρεοδουλοπαρικία είναι από τα λίγα σωστά που λέει. Η χώρα δεν είναι μόνο προτεκτοράτο, είναι χρεοδουλοπαρικία. Ναι, αυτό. Υπογεγραμμένη. Αυτό δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση έχει συμβάλει ο Βαρουφάκης. Θα μου πεις μόνον αυτός δεν έπρεπε να το λέει, εντάξει. Κοιτάξτε, εδώ εντάξει, τον άλλον που λέει κάποια πράγματα το βλέπουμε. Αυτό είναι ο οποίος δημαγωγεί όμως και κερδοσκοπεί. Έτσι. Και κρύβεται. Τώρα εσύ τα ξέρεις καλά και τα ξέρεις. Όχι, τα ξέρω μέσα, καλά. Τώρα, τα ξέρει τώρα. Δεν τα ξέρεις από μέσα, υπουργός. Ψήφισε το τελευταίο διάστημα
πέραν του ότι άνοιξε το δρόμο στο τρίτο μνημόνιο, με την επέκταση της Δανειακής Σύμβασης που προσυπέγραψε, που προσυπέγραψε Φαρδιά Πλατιά, της Δανειακής Σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου, και στο, mail, στο email Κατρούγκαλ, Κατρούγκαλου λέω Χαρδούβελη, ο Κατρούγκαλος έκανε άλλο email. Ναι, αυτό είναι το ασφαλιστικό. Ναι. Υπογεγραμμένο, οδηγίες από τους δανειστές. Πώς θα γίνει ακριβώς, η ιστορία. Ακριβώς. Μετά το PSI του Βενιζέλου. Ναι. Ναι, στο email λοιπόν του Χαρδούβελ τότε ο Βαρουφάκης προσέθεσε και το δικό του email με νέα μέτρα και νέες δεσμεύσεις σε βάρος της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, με το χαρτί που υπέγραψε. Άνοιξε δηλαδή το δρόμο για το τρίτο μνημόνιο. Και βεβαίως, αφού ήρθε και το τρίτο μνημόνιο, πάει και ψηφίζει το πακέτο αυτό μέσα στη Βουλή, 17 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, που πέραν των άλλων περιέχει και τα μέτρα κατά τον υπέρ των πληστηριασμών στην Ελλάδα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι δεδομένα, γνωστά, και εγώ τα έχω ζήσει. Από όλη την ομάδα περί τον Τσίπρα, η οποία έλυνε και έδαινε και τα λοιπά. Και βεβαίως στο βιβλίο που θα γράψω εγώ θα γίνει ο χαμός εδώ. Δεν μου λέει να ρωτήσω κάτι. Θα γίνει χαμός, γιατί δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ, γιατί θέλει χρόνο αυτό. Ήρθαμε λίγο στο όνομα αυτό. Ναι. Ο λόγος που παρετήθηκε ήταν ποιος? Ποια ήταν η διαφορά που είχε με τον Τζακαλώτο, αφού μαζί πήγανε? Πού έσπασε το πράγμα? Ναι. Ο λόγος που παραιτήθηκε ήταν για να μην αναλάβει την ευθύνη πλέον της εξέλιξης. Και να εγγράψει υποθήκη. Να, γιατί έβλεπε πια που, που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα και είπε ότι του ζήτησε ο Πρωθυπουργός να παραιτηθεί και αυτός παραιτήθηκε. Καλά, εγώ λέω σου ζητάει έστω να το δεχθώ ο Πρωθυπουργός. Παραιτήσε όταν έχεις κερδίσει το δημοψήφισμα εκείνο το βράδυ, γιατί το βράδυ του δημοψηφίσματος παραιτήθηκε ο Βαρουφάκης. Τότε παραιτήθηκε. Γιατί παραιτήσε, Υπουργός Οικονομικών? Ανέλαβε την ευθύνη σου, έγινε ένα δημοψήφισμα να προχωρήσει και να υλοποιηθεί το όχι. Και να συγκρουστείς με τον Πρωθυπουργό εκεί και τότε να πει σε διώχνω από την κυβέρνηση. Σε διώχνω από την κυβέρνηση. Όχι να παρετηθείς εσύ. Όπως έγινε με εσάς, με όλο το 45% του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έφυγα από την κυβέρνηση. Έκανε ένα σχηματισμό και μας πέταξε έξω όλους εμάς, γιατί διαφωνήσαμε με το μνημόνιο. Ακριβώς. Αυτός μας πέταξε. Δεν τον διευκολύναμε. Παρετούμε. Όχι, εμείς δεν παρετούμε. Δεν θα παρετηθούμε. Εμείς λέμε όχι στο μνημόνιο. Έτσι. Και το λέμε μέχρι τέλους. Και το κάνατε και δεν μέσα μπορείς... στη Βουλή. Και μέσα στη Βουλή. Θα πάμε εκεί ως υπουργοί. Ως υπουργοί θέλουμε να πάμε και να ψηφίσουμε κατά. Να μας δει όλος ο ελληνικός λαός ότι ψηφίζουμε κατά. Έτσι. Βέβαια, αυτή είναι η πολιτική πράξη. Έκανε τον πονηρό, ο πονηρός Τσίπρας, κατάλαβε τώρα τι κάναμε και κάνει ένα σχηματισμό για να μην βγει ευθέως και να πει τους διώχνω, και βγάζει έναν εμάς χωρίς βεβαίως καμία αιτιολογία. Γιατί το μόνο που δεν μπορούσε να προβάλλει είναι ότι κάπου απέτυχαν, κάπου δεν απέδωσαν, κάπου. Εδώ είμαστε στην Ενεργειακή Σύμβαση. Οι μόνοι που κάναμε έργο μέσα στην κυβέρνηση ήμασταν εμείς. Οι μόνοι οι οποίοι ασχολούμεθα με τα πραγματικά θέματα, τα πραγματικά και προβλήματα. Είχε επιτυχίες. Όλοι είχαν τη δικιά τους συμβολή και τη δικιά τους επιτυχία. Και τις δικές τους επιτυχίες. Λοιπόν, όλοι, ένας προς έναν. Ναι, λοιπόν, επομένως, δεν υπήρχε λόγος δηλαδή, απόδοσης στην κυβέρνηση προκειμένου να κάνει την κίνηση. Ο λόγος ήταν απλός. Ότι βγήκαμε από την πρώτη στιγμή κόντρα. Και του λέμε stop το μνημόνιο. Είναι έγκλημα, είναι καταστροφή για τον τόπο. Είναι γνωστά. Και προβάλαμε και εναλλακτική λύση, την οποία κατάγγελαν για ρήφη φύση στο νομισματοκοπείο τότε. Ναι. Ποιο νομισματοκοπείο? Ποιο νομισματοκοπείο? Το νομισματοκοπείο που είναι άδειο. Τι νόημα είχε να κάνει κανείς ρήφη φύση δήθεν στο νομισματοκοπείο? Για ανόητους μας περνάγανε. Αυτό που θα κάναμε θα ήταν άλλο βεβαίως, γιατί εδώ υπήρχαν. Όταν σου βάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου κλείνει τον έλαγχο, κλειδώνει τις τράπεζες. Κλειδώνει τις τράπεζες για να σε εξαναγκάσει στην πείνα και στη φτώχεια για να μπορέσεις για να υπογράψεις, τότε μπορείς και εσύ να της πεις μάλιστα και εσύ έχεις εδώ στην χώρα μας 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, παίρνω ένα ποσό μικρό από αυτά τα 22 δις ως δάνειο από εδώ που τα έχεις εσύ εδώ,
που με εκβιάζεις αυτή τη στιγμή και μου κόβεις την χρηματοδότηση των τραπεζών, παίρνω ένα μικρό δάνειο, κάνω τη γέφυρα και περνάω στο εθνικό μου νόμισμα και από εκεί και πέρα τρέξτε να βρείτε το ευρώ σας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πού θα αλλάζω γεωοικονομία, πού θα βρεθείτε. Και η Ελλάδα ανοίγει και την σχέση με την Ρωσία μέσα από τη συμφωνία που είχα κάνει με τον αγωγό. Ασφαλώς. Και διαμορφώνουμε την Ελλάδα να έχει ένα νέο γεωπολιτικό προφίλ. Έτσι, και να ανοίγει το δρόμο σε όλη την περιοχή και στο Ευρώπη για μια άλλη εξέλιξη. Στο μέλλον. Λοιπόν, γιατί άνοιξε δρόμο πόρτα στο μέλλον. Αυτό. Οι δυνάμεις της Ευρασίας είναι οι δυνάμεις του 21ου αιώνα. Βέβαια. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Βέβαια. Και αυτό το χαρτί και αυτή την πρόταση. Πανδημίες και πόλεμοι. Και, βέβαια. Αυτό το βηματισμό γίνονται. Που τους προτείναμε, ναι. Μόλις είδε η Τουρκία ότι το θάψαμε, τον ενταφιάσαμε τη συμφωνία με τη Ρωσία, ξαναμπήκαμε στη στρούγκα του ευρώ, έτσι. Ακολουθήσαμε τον τρίτο μνημόνιο, ναι. Αυτή τότε κάνει το μεγάλο άνοιγμα, βέβαια. Και αρχίζει να εφαρμόζει μια διαφορετική πολιτική. Εμείς βεβαίως δεν θα εφαρμόζαμε αυτή την πολιτική την διαφοροποιημένη για επεκτατικούς στόχους όπως το κάνει η Τουρκία, ναι, ναι. Για να κάνουμε τον ηγεμόνα στην περιοχή, ναι, ναι. Και να κάνουμε επεμβάσεις σε όλες τις γύρω χώρες, ναι, ναι, ναι. Και να κάνουμε έναν επεκτατισμό. Εμείς θα το κάναμε αυτό, θα το κάναμε για τη σταθερότητα στην περιοχή, ναι. Για μια ισχυρή Ελλάδα που αντιμετώπιζε, βέβαια. Τα προβλήματα ασφάλειάς της. Ασφαλώς. Με πολύ θετικό τρόπο. Ασφαλώς. Για την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή. Ασφαλώς. Για τη φιλία λαών και χωρών. Γι' αυτό θα είμαστε πρεσβευτές εμείς και θα θέλαμε την ισχύ και τη διαφοροποιημένη πολιτική. Και θα εκμεταλλευόμαστε και θα αντιμετωπίζαμε έπακρο, την Τουρκία. Στο έπακρο τη γεωγραφική μας θέση που βεβαίως, είναι πόρτα. Βεβαίως, πόρτα. Βεβαίως. Και η Ρωσία παρακαλούσε τότε για να παίξουμε αυτό το ρόλο. Να παίξουμε αυτό το ρόλο. Η μετασοβιετική Ρωσία γέφυρα. Πάντοτε θα ήθελε την Ελλάδα. Α, μπράβο. Είναι δεδομένο αυτό. Γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Έτσι. Ευρωπαϊστές, ούτε Ισλαμοτάδε και ανατολίτικη νοοτροπία. Εμείς θα είμαστε η τρίτη επιλογή, η οποία θα γεφυρώνει ό,τι θετικό και από τη μία και από την άλλη και θα διαμορφώνει μια νέα ποιότητα με βάση την ιστορία. Έτσι. Και την παράδοσή της. Όχι εξόριστο το ελληνικό πνεύμα σήμερα, έτσι, γιατί είναι εξόριστο στην πατρίδα μας. Έτσι. Η μεγάλη εξορία σήμερα είναι η ιστορία της χώρας, η παράδοσή της, ο πολιτισμό της, η ταυτότητά της. Βεβαίως. Αυτά που συγκροτούν το είναι της και τη δύναμή της, θα έλεγα, και την αφετηρία και την έπαρξη για να προχωρήσουμε, όλα αυτά τα έχουμε εξορίσει από αυτή τη χώρα. Εδώ δεν μιλάμε πλέον ελληνικά, δεν γράφουμε ελληνικά, αυτό δεν γράφουμε ελληνικά. Αρχίζουμε και μισούμε ό,τι το ελληνικό. Την κουλτούρα μας, την παιδεία μας, τη σβήνουμε, την καταστρέφουμε. Δηλαδή, και έχουμε γίνει μιμητές κάθε είδους, ας πούμε, νεοναρκωτικού προσανατολισμού, με την ευρύτερη έννοια το λέω. Ναι, ναι. Κάθε Αμερικανιά. Ναι, ναι. Κάθε... αυτό. Έχουμε γίνει εμείς εκείνο το τμήμα που διαχέει αυτό το πνεύμα της αποχάβνωσης και της διάλυσης, όπου σε λίγο δεν θα μείνει βέβαια τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα, αλλά και χάνουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία και τη δυνατότητα που έχουμε. Τη δυνατότητα που έχουμε, αυτή που θα μας δώσει δύναμη για να προχωρήσουμε. Βγαίνουμε έξω και περπατάμε σε ένα λαό ο οποίος λες, μα είναι δυνατόν. Τι γίνεται εδώ πέρα, και σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια στρατιωτική υπερδύναμη σε αυτόν τον αιώνα, που είναι η Ρωσία, γιατί αυτή είναι η στρατιωτική υπερδύναμη του 21ου αιώνα, που είναι η μοναδική χώρα με την οποία έχουμε ιστορική γέφυρα επικοινωνίας, που είναι το δόγμα, η Ορθοδοξία. Ορθοδοξία, και ο πολιτισμός και για τον οποίο από η την αρχαία Ελλάδα μέχρι διαμέσου του Βυζαντίου, και των σύγχρονων των τελευταίων αιώνων είμαστε πάντοτε κοντά στη Ρωσία, έτσι. Αλλά και η Ρωσία είναι κοντά σε εμάς, και έχει αντλήσει αυτό από την ελληνική ιστορία και τους ελληνικούς αγώνες.
έχει αντλήσει διδάγματα. Βεβαίως. Και συμπεράσματα. Βεβαίως. Λοιπόν, Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτή την ώρα εμείς ανέτεια να στρεφόμαστε κατά της Ρωσίας, να κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία, τρελό εντελώς πράγμα, να στέλνουμε όπλα για να σκοτώνονται οι Ρώσοι πολίτες και να αγνοούμε και το ιστορικό προηγούμενο και την τωρινή κατάσταση, διότι η Ρωσία είναι αυτή που δημιούργησε την Ουκρανία. Βέβαια. Η Σοβιετική Ένωση δημιούργησε την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν υπήρχε ως κράτος. Τι ήταν το Κίεβο. Μπράβο. Λοιπόν, η Ρωσία την έκανε την Ουκρανία. Λοιπόν, η Σοβιετική Ένωση έφτιαξε για πρώτη φορά ουκρανικό κράτος. Έτσι. Και του έδωσε με γαλαντόμο τρόπο ευρύτερα σύνορα από αυτά που θα έπρεπε να είχε με την άποψη την εθνοτική. Του έδωσε βάρος, του έδωσε κύρος, του έδωσε δυνατότητα ανάπτυξης βιομηχανικής και τεχνολογικής. Λοιπόν, αυτό... Γι' αυτό μιλάμε και για εμφύλιο. Η τελευταία που θα ήθελε ποτέ να καταστραφεί η Ουκρανία ήταν η Ρωσία. Και η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν απόλυτο συμφέρον να έχουν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι. Και οι Ρωσόφωνοι στην Ουκρανία να είναι γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά τους και όχι η πέτρα του σκανδάλου για να διαμορφωθεί μια εκστρατεία της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω του ουκρανικού εδάφους. Είναι καταστροφικό αυτό που συμβαίνει. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Δεν πειράζει. Και άλλη μία καλό είναι να υπενθυμίσουμε δηλαδή ότι εμείς σαν ανάδελφο έθνος βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλη απόσταση, πολιτική, πολιτισμική, από τη Δύση. Η προσωπική μου άποψη, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, είναι ότι η Δύση εχθρεύονταν πάντα τον ελληνισμό, πάντα. Με τη Ρωσία όμως, η γέφυρα επικοινωνίας, η ιστορική γέφυρα επικοινωνίας, που είναι το ομόδοξο, δίνει δυνατότητες, πολλές δυνατότητες, που δεν θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε. Και για πες μου τώρα τι θα γίνει με το δημοκρατικό κίνημα να συνεχίσουμε εθνικής απελευθέρωσης. Λοιπόν, υπάρχουν εκδηλώσεις που θα γίνουν, τι θα γίνει. Τώρα πάμε στις 15 Γενάρη σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα. Θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Κυριακή είναι 15 Γενάρη. Θα πάμε να κάνουμε μια μεγάλη συνάντηση όσων θέλουν να συμβάλλουν και να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα, όπου εκεί θα συζητήσουμε και θα καταλήξουμε στο προγραμματικό κείμενο της νέας προσπάθειας, πολύ σημαντικό κείμενο και ντοκουμέντο για την πορεία μας, και ταυτόχρονα θα αναδείξουμε την ευρεία πολιτική επιτροπή του κινήματος μέσα από γνώμη των συμμετεχόντων εκεί, όσων θα θελήσουν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στο νέο εγχείρημα και στο νέο ξεκίνημα που θα κάνουμε. Αυτό θα είναι η δεύτερη ουσιαστική αρχή του κινήματός μας για την εξόρμηση προς την τελική ευθεία που θα είναι οι εκλογές. Μέσα από αυτή την επιτροπή θα γίνει ο καταμερισμός, θα γίνει ο σχεδιασμός του αγώνα που θα κάνουμε, κινηματικού και εκλογικού, γιατί δεν θα είναι μόνο εκλογικός ο αγώνας, έστω και αν είναι σχετικά λίγο το διάστημα μέχρι τις εκλογές, θα είναι και κινηματικός. Θα ανασυγκροτήσουμε το κίνημά μας κατά των πληστηριασμών. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να έχουμε και την εμπειρία και τη δυνατότητα να το φέρουμε σε πέρα σε αυτό το κίνημα και να το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά που θα ακολουθήσουν είναι τραγικά. Βέβαια. Τραγικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόκκινα χρέη. Είτε σε δάνεια, είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα στη ΔΕΗ. Και πολύ φοβάμαι 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Όλα αυτά ήταν με κόκκινα χρέη, τα οποία οι νοικοκυριά κινδυνεύουν να χάσουν
την πρώτη κατοικία τους. Βεβαίως. Λοιπόν, η επιδρομή θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ανελέητη επιδρομή. Βεβαίως. Μετά τις εκλογές με λυμένα τα χέρια θα επιπέσουν όλα τα κοράκια πάνω στην κοινωνία για να αφαιρέσουν το δίθεν λίπος της, όπως λένε οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Ναι, ναι. Η ελληνική κοινωνία λέει έχει λίπος. Γιατί έχει λίπος? Διότι έχετε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Ακριβώς. Πολύ μεγαλύτερο από τα σχετικά ποσοστά πλουσιότερων χωρών. Εκεί είναι ο στόχος. Και επομένως αυτό το λίπος πρέπει να καεί. Έτσι. Πρέπει να καεί και πρέπει να μείνετε στο δρόμο. Πολλοί από εσάς. Από το μνημόνιο και γρήγορα. Και γρήγορα. Έτσι. Και το σπίτι να είναι σπάνιο είδος. Είδος πολυτελείας πια για την ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν δικαιούστε σπίτι να είσαστε ο πάτρος της Ευρώπης και να μου έχετε και το ιδιόκτητο σπίτι σας. Γκαρσονιέρα είναι, διάρη είναι, δεν έχει σημασία, έχετε ιδιόκτητο σπίτι. Θα το πάρουμε αυτό. Θα σας πετάξουμε στον δρόμο, θα κάνετε νέα αρχή. Θα καταλάβετε ότι ζείτε σε μια νέα εποχή η οποία τα εισοδήματά σας θα αντιστοιχούν σε αυτήν τη νέα εποχή και τη νέα θέση κάτω από τη Βουλγαρία που σας έχουμε κατατάξει. Είναι κάτω από τη Βουλγαρία. Αυτό άλλωστε το λένε τα μνημόνια. Οι μισθοί και συντάξεις πρέπει να πάνε στο μέσο όρο των 4 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες έχουν τον κατώτερο μισθό και την κατώτερη σύνταξη. Εκεί πρέπει να πάνε. Και ότι η Ελλάδα θα βγει από την επιτήρηση, το λέω για αυτούς που μας λένε ότι φύγανε τα μνημόνια. Λένε τα μνημόνια, όταν θα αποπληρώσει το 75% έτσι, του χρέους στην Τρόικα. Δηλαδή ποτέ. Δηλαδή ποτέ. Εννοείται ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι. Έχω γράψει και κάτι σχετικό στην Ίσκρα. Ποτέ. Ποτέ, βέβαια. Ποτέ. Έτσι. Λοιπόν. Μια φορά στην επιτήρηση. Αιώνια στην επιτήρηση. Βέβαια. Έτσι. Μα αυτό ήταν αυτό. Το σχέδιο. Ναι. Το σχέδιο αυτό ήταν. Και η επιτήρηση θα επελάβνει σε όλο και περισσότερους. Βέβαια. Όλο και περισσότερους. Ναι. Προκειμένου η χώρα να γίνει χώρος. Χώρος κανονικός. Ναι, ναι. Να αξιοποιηθεί η γεωγραφική της θέση μόνο. Ήδη στην Αλεξανδρούπολη βλέπεις τι γίνεται τώρα. Βέβαια. Έτσι είναι. Η βάση αμερικανική τι ρόλο παίζει. Βέβαια. Δεν προασπίζει τα συμφέροντα τη συμμάχου Ελλάδος. Είναι κατευθυνόμενη και έχει κατεύθυνση προς τη Ρωσία. Ναι, βέβαια. Και είναι ο αντίπαλος. Εκεί, βέβαια. Λοιπόν, εμείς κρατάμε το λιβανιστήρι. Οι πολιτικοί μεταπράτες εδώ δηλαδή. Λοιπόν, ο στόχος μας λοιπόν δεν είναι μόνο εκλογικός, είναι και κινηματικός, είναι οι πληστηριασμοί, είναι τα θέματα της ακρίβειας, είναι τα θέματα της ενέργειας και της ενεργειακής πολιτικής στη χώρα, είναι τα θέματα της αναδιοργάνωσης και αναπεραθυμελίωσης του κράτους, είναι το μεγάλο θέμα της υγείας που αυτή τη στιγμή βλέπουμε να διαλύεται κάθε ίχνος που έχει απομείνει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να είναι έολος και μετέωρος ο απλός πολίτης πλέον όταν έχει ένα πρόβλημα στις δυνάμεις του ανελέητου χρήματος για να χτυπάει την πόρτα είτε για την εγχείρηση του ιδιώτη χειρουργού είτε του ιδιώτη γιατρού. Βέβαια. Και να μην μπορεί να αποπληρώσει αυτά που ζητάνε. Ξέρω κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει ανάγκη από εγχείρηση. Δεν υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης του σε λογικό χρονικό διάστημα από το δημόσιο σύστημα και δεν μπορεί να πάει σε ιδιώτη γιατί του ζητάνε 3 και 4 χιλιάρικα τουλάχιστον για μια εγχείρηση που θα κάνει. Λοιπόν, δεν τα έχει και περιμένει να πεθάνει αργά. Φθήρεται στην υγεία του ακόμα περισσότερο γιατί δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα για την οποία την κρύβουμε κάτω από το χαλί, δεν θέλουμε να τη βλέπουμε, τι δικαιολογούμε, τα δικαιολόγητα. Εδώ οι άνθρωποι μου λέγανε, εδώ είσαι δραχμιστής και τα λοιπά. Ξέρω, εντάξει, αυτό το κατάντημα με το ευρώ το είχε ποτέ η Ελλάδα? Εδώ δεν έχουμε ευρώ νόμισμα, το ανβρό έχουμε νόμισμα. 50% των εισοδημάτων τους έχασαν οι νεοέλληνες. Ναι, βέβαια. Από την ώρα που μπήκε το μνημόνιο και πριν το μνημόνιο. Βέβαια. Πού πήγε η ζωή και πού ανατιμήθηκε όταν μπήκε το ευρώ σε σχέση με τη δραχμή. Το ξέρουμε όλοι.
Απλά προϊόντα δηλαδή τα έπαιρνες. Εκεί που παίρνες 50 ευρώ το μαϊντανό, το παίρνες 150. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Και με αυτόν τον προσανατολισμό και με επίκεντρο την εθνική ανεξαρτησία και μια Ελλάδα ασφαλή, μια Ελλάδα που δεν θα ακολουθεί μια πολιτική παραχώρησης και εκχώρησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, με μια πολιτική που θα έχει επίκεντρο αυτό και, και θα συνδέει το εθνικό και την εθνική ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία, τα εθνικά μας, την προάσπιση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων με το κοινωνικό κράτος, με την κοινωνική δικαιοσύνη, αυτή την Ελλάδα εμείς έχουμε ως προμετωπίδα και για αυτή την Ελλάδα θα παλέψουμε με ανατροπή του σημερινού κατεστημένου, το οποίο το χαρακτηρίσαμε προηγουμένως, δεν είναι ανάγκη να επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς, και το οποίο δεν ούτε μεταρρυθμίζεται ούτε βελτιώνεται αυτό το κατεστημένο, μόνο ανατρέπεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτή την ανατροπή επιδιώκουμε τώρα με αυτό το κίνημα που θέλουμε να διαμορφώσουμε και απευθυνόμαστε, γιατί αυτό είναι κρίσιμο θέμα, σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική προέλευση και το πολιτικό τους παρελθόν. Δεν κοιτάμε εμείς αυτή την ώρα αν ο άλλος ήταν δεξιός, αν ήταν κεντροδεξιός, αν ήταν κεντρός, αν ήταν κεντροαριστερός, αν ήταν σοσιαλδημοκράτης ή σοσιαλδημοκράτης δεξιός ή αριστερός ή μεσαίος ή περπατητός ή όρθιος. Δεν κοιτάμε αν είναι αριστερός και σε ποια κατάταξη μπορούμε να τον βάλουμε. Επαναστάτης, είναι ρεφορμιστής όπως λένε κτλ. Δεν κοιτάζουμε αυτό το πολιτικό παρελθόν. Κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον στους πολίτες και λέμε σε όλους τους πολίτες, αυτήν την ώρα βγάλτε το κουστούμι που φοράγατε, το πολιτικό κουστούμι μέχρι τώρα, όπως το φοράγατε, ρακένδυτο, στραβό, ανάποδο, όμορφο, βγάλτε το αυτό και να δούμε το μέλλον μας με ένα διαφορετικό μάτι. Να ενωθούμε όλοι μαζί πρώτα απ' όλα για μια ανεξάρτητη Ελλάδα, ανεξάρτητη, δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη, ασφαλή Ελλάδα, παραγωγική Ελλάδα, να λύσουμε αυτό τον κόμπο, το μεγάλο κόμπο στην ελληνική ιστορία, να στήσουμε τη χώρα μας όρθια για να δούμε μια πατρίδα της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσής της. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επιλογές. Αλλά αυτό είναι το φλέγον, το κύριο, το βασικό τώρα, το θεμελιώδες που πρέπει να πετύχουμε. Και αυτό δεν επιτυχάνεται παρά με ένα πολύ πλατή λαϊκό μέτωπο. Γι' αυτό και το Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης στοχεύει σε αυτό το πολύ πλατή πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο και δεν βάζει μια ταμπέλα ότι είναι αριστερό κόμμα, κεντροαριστερό, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να ονομαστεί. Πατριωτικός προοδευτικός φόρος. Ότι αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή παλεύουμε για ένα δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα που απευθύνεται σε όλους τους δημοκρατές και πατριώτες, ένα δημοκρατικό πατριωτικό αντιυπεριαλιστικό κίνημα ελευθερίας, δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, το οποίο θα στήσει ξανά την Ελλάδα στα πόδια της, θα την κάνει από χώρο χώρα, θα διαμορφώσει μια εθνική ηγεσία η οποία θα πορεύεται με βάση το εθνικό και λαϊκό συμφέρον, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δούμε τις επιλογές που μπορεί να κάνει ο καθένας και τι δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η ελευθέρωσή της. Να τεινάξουμε τα πολιτικά δεσμά της αυτής της χώρας. Να αποτινάξουμε την πολιτική τυραννία και τον ολοκληρωτισμό, ο οποίος καλπάζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά. Λοιπόν, αυτός είναι ο βασικός στόχος του δίκαια. Αυτός είναι ο στρατηγικός προσανατολισμός του. Και νομίζω ότι είναι δημιουργικός, είναι κάτι που ανταποκρίνεται στις σημερινές περιστάσεις, ανταποκρίνεται θα έλεγα στη βούληση του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει καταλάβει ότι δεν είναι η ώρα να παίζει κάτς για την καρέκλα της εξουσίας και τα προνόμια της εξουσίας όπως γίνεται με το Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
τρία κόμματα και να μην πω και τα άλλα, αλλά λέω έστω τρία κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ, σε μία πολιτική κατεύθυνση και που διαφέρει η ρητορική τους και παίζουν, κάνουν πάλι μεταξύ τους, διαπάλη, σκληρή διαπάλη μεταξύ τους, όχι για την ουσία της πορείας της χώρας, όχι για το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί, γιατί όλοι το ίδιο πρόγραμμα στην ουσία έχουν και το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόζουν. Αυτό που κάνουν είναι μάχη για την καρέκλα. Είναι και οι εκλογές που βαδίζουμε για τα τρία αυτά κόμματα είναι εκλογές καρέκλας και προνομίων της καρέκλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι εκλογές για το ποιος θα διαχειριστεί το προτεκτοράτο και την νεοαπικία που λέγεται Ελλάδα. Ποιος θα διαχειριστεί με τον πιο υποφελή, πρώτα απ' όλα για τον κομματικό στρατό και την κομματική μαφία τρόπο, και από εκεί και πέρα βεβαίως για την ολιγαρχία αυτού του τόπου, η οποία είναι το μεγάλο αφεντικό και χειραγωγή και βοηθάει όλο αυτό το πλέγμα της άνομης εξουσίας μέσα από τη διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, αυτοί είναι που θα υποφεληθούν. Εμείς είμαστε το αντίπαλο δέος στην ουσία, αντίπαλο δέος σε όλο αυτό το πλέγμα. Και πρέπει να αντιληφθούμε, αυτό το πλέγμα δυνάμεων μπορεί να ιτηθεί. Όχι μόνο να ιτηθεί, να συντριβεί στην κυριολεξία. Μπορεί να αναδείξουμε μια άλλη κατάσταση στην Ελλάδα, πολιτική κατάσταση και πολιτική εξέλιξη και πορεία. Υπεύθυνη, σοβαρή, από ανιδιοτελείς ανθρώπους, έντιμους ανθρώπους, έντιμη ηγεσία, και η οποία θα αποσκοπεί σε ένα, στο ευρύτερο συμφέρον, με βήματα θετικά, με βήματα όρημα, με βήματα ριζοσπαστικά που πρέπει να γίνουν για να ανοίξουν καινούργιους δρόμους. Θα μπορούσε να έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος από το 2015 στη χώρα μας, με την πλατιά αυτή λαϊκή συμμετοχή στο δημοψήφισμα και το μεγάλο λαϊκό όχι. Θα μπορούσε να έχει ανοίξει από τότε και σήμερα να ήταν καλύτερη θέση της χώρας μας, πολύ καλύτερη. Να είχαμε βγει από πάρα πολλά αδιέξοδα μετά από αυτά τα χρόνια που περάσανε, με ένα μικρό διάλειμμα που ασφαλώς χρειάζονται ίσως και κάποιες θυσίες εντός εισαγωγικών που μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε. Γιατί οτιδήποτε γίνεται για να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο χρειάζεται και πόνο και θυσίες. Ασφαλώς. Και αγώνα. Δεν είναι ανθόσπαρτη αυτή η δρόμη. Κάθε το κεντός έχει οδύνες. Δεν υποσχόμεθα εμείς, ας πούμε, την εύκολους λαϊκίστικους δρόμους από τους οποίους θα υποφεληθούν οι πάντες, και η ολιγαρχία και οι φτωχοί και οι αδύνατοι, όλοι θα είναι αγαπημένοι και θα κερδίζουν και θα προχωράνε, και οι Αμερικάνοι από πάνω μας και οι Βρυξέλλες να μας καθορίζουν, όλα αυτά τουρλού τουρλού και θα περνάμε ωραία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ ήρθε η ώρα των μεγάλων επιλογών. Τομές πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα για να ακολουθήσει μια νέα πορεία και να δούμε ένα νέο κλίμα μέσα στην κοινωνία, στον ελληνικό λαό. Νέο κλίμα συνειδήσεων, προσανατολισμού, πεπιθήσεων, νέα ηθικά προτάγματα που θα συνεγείρουν τον κόσμο και ιδιαίτερα την νεολαία μας. Αυτό είναι τα αιτήματα τα πραγματικά σήμερα. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε. Δεν είμαστε ζητιάνοι ψήφων, ούτε σπεύδουμε ψηφίστε μας εμάς και δώστε μας εμάς και κάντε μας εμάς, με ένα κακομοίρικο ύφος να βγαίνουμε οι μικροί, να μεγαλώσουμε κτλ. Όχι. Λέμε αυτό που πρέπει να γίνει για να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε πρώτα απ' όλα με την καρδιά μας και με το μυαλό μας για να το πετύχουμε, ανεξάρτητα του ποιος είναι ο φορέας αυτή τη στιγμή αυτής της υπόθεσης. Πρέπει να το κάνουμε έτσι και αλλιώς. Εμείς να είμαστε οι πρωτοπόροι αυτού του αγώνα. Εμείς είμαστε που να γίνουμε κήρυκες του νέου μηνύματος στην ελληνική κοινωνία και μιας νέας αισιοδοξίας που πρέπει να συνεπάρει σήμερα την Ελλάδα για να μπορέσει να βγει απέναντι. Αυτό είναι που χρειάζεται και αυτό είναι που η δικιά μας προσπάθεια. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν οι επιλογές, οι γνωστές. Ψηφίστε τον κύριο Μητσοτάκη, να δείτε τι χάλι θα έχει η χώρα αύριο. Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, για να αρχίσει πάλι από εκεί που σταμάτησε την κατεδάφιση και την μνημονιακή Ελλάδα. Μετά 99 χρόνια στο δίκαιο. Και να μας στέλνει σε δίκες, γιατί πηγαίνουμε να
να σώσουμε σπίτια φτωχών ανθρώπων και να λέει ότι εμείς δεν κάναμε ποτέ πληστηριασμούς. Ναι. Πρώτης κατοικίας. Λες και είμαστε σε αυτή τη χώρα λωτοφάγοι. Εμείς πολεμούσαμε στα ειρηνοδικεία και στα συμβολιογραφία για αέρα κοπανιστό. Δεν ξέραμε τι γινόταν μέσα, δεν βλέπαμε τις ανακοινώσεις των πληστηριασμών, ποιες ήταν και τι περιέλαμβαναν σε κάθε Τετάρτη στους πληστηριασμούς. Λοιπόν, αυτά δεν ψηφίστε αυτούς ως διάδοχη κατάσταση και θα δούμε το μέλλον μας. Γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα ο καθένας είναι και υπεύθυνος. Διότι την Κυριακή τους ψηφίζουμε και τη Δευτέρα λέμε τι κάναμε και έτσι γινότανε όλοι, πάντα. Ναι, ότι όλοι δεν έχουν ψηφίσει κανένας και εγώ δεν το ψήφισα και εγώ δεν το έκανα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να αποβάλουμε αυτό το αίσθημα, ας πούμε, του φόβου για την αλλαγή, του φόβου για την ανατροπή που πρέπει να γίνει. Δεν είναι η ανατροπή το επίφοβο σήμερα. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι, να μην έχουμε πάλι το ίδιο πολιτικό σύστημα. Την ίδια αλληλασία. Γιατί αυτά βλέπουν αυτοί που κυβερνούν και λένε εντάξει, εδώ καλά πάμε. Αντέχουνε. Βλέπετε, έρχεται η Κυριακή των εκλογών και μας επιβραβεύουνε. Ναι. Και όσοι δεν μας επιβραβεύουν πάνε σπίτι τους και κάνουν στην πάντα. Αυτό. Και κάνουν αποχή. Αυτό. Δεν είναι η αποχή λύση. Όχι βεβαίως. Η αποχή είναι η τιμωρία τους. Όχι, η αποχή είναι μια εναλλακτική λύση, σοβαρή, υπεύθυνη. Έτσι. Είναι να μπούμε και εμείς στο προσκήνιο, να μπούμε στην πρώτη γραμμή. Δεν είμαστε απαθείς δέκτες των πολιτικών που ασχολούνται, που εφαρμόζουν. Μα με την αποχή έγινε το 2015 κυβέρνηση το Σεπτέμβριο ο Τσίπρας. Βεβαίως με την αποχή έγινε. 49% την αποχή, το ναι, γιατί δεν θέλαν τότε τη λαϊκή και ενότητα. Και 43% ο Μητσοτάκης. Βεβαίως. Ουσιαστικά είναι πολιτικοκοινωνικές μειοψηφίες. Απόλυτες μειοψηφίες, λοιπόν. Εκτές μειοψηφίες. Οι οποίες γίνονται όμως αφεντικά στη χώρα. Δυστυχώς. Επομένως ξεκινάει το Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης στις 15 Γενάρη με την πρώτη μαζική εκδήλωση στην οποία θα οργανωθεί κιόλας σαν χώρος. Βεβαίως. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος που ξεχωρίζει, αυτή είναι η δική μου η άποψη, ένας χώρος που έχει την τάση να προτείνει μία άλλη πορεία της χώρας. Η προσωπική μου άποψη, αυτή είναι προσωπική μου κυρίες και κύριοι και το ξέρετε, γιατί με ξέρετε χρόνια, έχω γράψει, έχω πει εδώ, πίσω από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι χώρα που ανήκει σε αυτή την Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Και νομίζω ότι τα πράγματα χρόνια με επιβεβαιώνουν. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η χώρα αυτή μπήκε με δημιουργικές λογιστικές σε ένα γκρουπ χρηματοπιστωτικής κολεκτίβας που στήθηκε από άλλους. Και πηγαίναμε στη Λαϊκή να πάρουμε 50 δραχμές το Μαϊντανό και το παίρναμε 150 και γελάγαμε σε μια χώρα που είχε ραγδαία από παραγωγικοποίηση. Είναι το γεγονός ότι διαπιστώνουμε ότι αυτή η κολεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργεί για το συμφέρον των κοινωνιών της Ευρώπης και δεν λειτουργεί για το συμφέρον της χώρας μας, η οποία σήμερα εκτός από χρεοδουλοπαρικία είναι και κλασικό προτεκτοράτο όπως ήταν χρόνια πολλά. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε και θα το ξεπεράσουμε μόνο με τη συμμετοχή όλων. Δεν μπορεί κάποιοι να ιδιωτεύουν και δεν μπορεί κάποιοι να περιμένουν μαγικές λύσεις από το πουθενά ή από τον ουρανό. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι που πιστεύω και πιστεύω ότι το Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης είναι μία πολιτική διέξοδος. Πραγματικά πολιτική διέξοδος. Γιατί έχουμε κάνει και τη διάκριση μεταξύ πολιτικού μεταπράτη και πολιτικού. Πολιτικός βλέπει μπροστά, σχεδιάζει το αύριο. Ο πολιτικός μεταπράτης είναι ό,τι λέει η λέξη. Προσπαθεί να ξεγελάσει, να πουλήσει πραμάτια μόνο και μόνο για την εξουσία. Και οι πραμάτια που πουλάει είναι πραμάτια που του υπαγορεύεται συνήθως. Από δυνάμεις που έχουν συμφέρον να κρατάνε τη χώρα χώρο. Αγαπητέ Παναγιώτη Λαφαζάνη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για το ότι ήσουν σε αυτή την αναστοχαστική διαδρομή. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Βεβαίως. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Θέλω να σου ευχηθώ πραγματικά το κίνημα να προχωρήσει, γιατί το έχει ανάγκη η χώρα. Το έχει ανάγκη η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικών
Και κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα ξαναπούμε στην επόμενη αναστοχαστική διαδρομή που φιλοδοξώ να είναι την επόμενη εβδομάδα. Παναγιώτη Λαφαζάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο, για την πρόσκληση και την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να ευχηθώ βεβαίως στους ακροατές και ακροάτριές μας καλές γιορτές. Να σε καλά. Και καλή και ανατρεπτική χρονιά. Έτσι. Το 2023 να είναι ένας άλλος χρόνος μιας καινούργιας αρχής για την Ελλάδα. Μακάρι. Μακάρι, και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Θα το είχαμε πετύχει αν την ίστατη στιγμή δεν γινόταν η μεγάλη προδοσία. Έτσι. Λοιπόν, όμως επιμένουμε. Εδώ είμαστε. Βεβαίως. Με το ψηλά το κεφάλι συνεχίζουμε. Και όρθιοι. Για ένα καινούριο, και πολιτικά. Για ένα καινούριο χρόνο καλύτερον. Να σε καλά. Με υγεία σε όλους. Να σε και καλά. Ό,τι το καλύτερο σε για τις οικογένειές σας, τους δικούς σας ανθρώπους, να είμαστε δυνατοί και όρθιοι. Και σε καλύτερη μοίρα. Τελείωσε και αυτή η αναστοχαστική διαδρομή. Είχατε τη χαρά και τη τιμή να έχω μαζί μου τον πρώην Υπουργό και επικεφαλής πια του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Στον πυκνό ραδιοφωνικό χρόνο επιχειρήσαμε όσα μπορούσαμε να ιχνηλατήσουμε στο πεδίο της γενικής πολιτικής και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και για ζητήματα δηλαδή εσωτερικής πολιτικής και για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όσο προλαβαίνεις μέσα σε έναν πυκνό ραδιοφωνικό χρόνο μια μισή ώρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από ψυχή όλες και όλους και για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή και για την πίστη σας γύρω από τους αναστοχασμούς τους οποίους παρακολουθείτε και πολλοί από εσάς τους πιστεύετε. Είναι για μένα τιμή. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.